Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη και καλή εβδομάδα. Είναι το ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4. Κοντά σας στη μάχη για την ενημέρωση που θα δώσουμε αυτή τη συγκλονιστική εβδομάδα που ξεκινάει. Που έχει ξεκινήσει δηλαδή. Με ελαφρές διαφοροποιήσεις, καθότι ο Σταύρος ο Κόλκας θα μεταβεί στο Κράσνονταρ ως απεσταλμένος του οργανισμού Λίμπερο για να μεταδώσει το παιχνίδι ΠΑΟΚ ή μάλλον Κράσνονταρ ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα είμαστε μόνοι, δεν θα είμαστε χωρίς ΠΑΟΚ σημερινή εκπομπή. Έχω τη χαρά να έχω πλάι συνοδοιπόρο για πρώτη φορά, νομίζω, Ερτζιανά, το Στέργιο τον Αναστασιάδη. Φοβερό, φίλε. Ε, είδες μετά από τόσα χρόνια. Από 20 χρόνια. Θα μιλήσουμε για Πασεραϊκό. Νομίζω όλα τα φλεγόντα ζητήματα που απασχολούνται το σωματείο, το σερώνε. Τι είμαστε φέτος, Β, Β είμαστε. Β ουσιαστικά τρίτη κατηγορία. Ναι, Β η οποία. Ένα, δύο. Η οποία δεν, football league, η οποία δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Πώς θα γίνει. Ναι, αν θα γίνει, πώς θα γίνει. Γιατί και ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για αυτή την κατάσταση. Ενδιαφέρεται, γιατί ο Ηρακλής είναι γάμα εθνική, εφόσον θα χρησιμοποιήσει το αφήμι του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Αν θα γίνει αναδιάρθρωση, μπορεί να περάσει κατευθείαν στη Β, γιατί πολλοί θα αποχωρήσουν. Εντάξει. Δεν βλέπω να γίνεται κανένα άλλο πρωτάθλημα από τη Super League. Καλά, εντάξει, γιατί τη Super League δεν παίρνουμε όρκο. Εφέτο, έτσι πως είναι τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Με το Στέργιο Παρεούλα, αυτές τις τρεις ημέρες που θα απουσιάζει ο Σταύρος ο Κόλκας, γιατί λέει δεν μπορεί να αφήσουμε το ραδιόφωνο και το λαό χωρίς ενημέρωση έτσι, ΠΑΟΚ. Έτσι. Τώρα ξύπνησε ο άλλος, σου λέει ΠΑΟΚ. Ξυπνάει, ανοίγει ΠΑΟΚ. Παιδιά, τι έγινε, ΠΑΟΚ εδώ, αυτό. Αλλά θεματάκι. Έχει. Κάτσε, ήρθαν παιδιά από το εξωτερικό, εδώ φεύγει η ομάδα. Έχει, έχει. Η αλήθεια είναι ότι. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Γιατί δυσκολεύεται τον Γιώργο Μήνο, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν το είδες. Πες, στην ΕΡΤ βγήκε να δώσει ρεπορτάζ για την έλευση των δύο ποδοσφαιριστών. Νομίζω χθες αργά το βράδυ ήρθε ο Βαγκέ. Ο Βαγκέ, ναι. Δεν περιμένεις να είναι ένα όνομα που θα προκαλέσει έτσι δυσκολίες στον Γιώργο Τομίνο. Θα μου πεις, ο άνθρωπος έχει περάσει από τη Σκύλα και τη Χάριβδη του Αμπέλ Μαχμούτ, δεν μπορώ να το πω. Σικαμπάλα, Φατφάλα. Ναι, ναι. Αχμέτ, Μαχμούδ, Φατλάλα, Σικαμπάλα. Το όνομα που ήξερε μόνο ο Γιώργος Ομίνος. Δυσκολεύτηκε λίγο με τον. Πώς τον είπαμε, τον ξέχασε. Βαγκέ. Να, είδες κι εγώ. Κι εγώ, ναι. Δίνει το ρεπορτάζ, θες λοιπόν. Με αποκλειστικά πλάνα που θα δείτε σε λίγα λεπτά. Ήρθε και Θεσσαλονίκη ο Μουσά Βαγκάι, Βαγκέ. Βαγκάι, Βαγκέ, Βογκάι. Δεν πειράζει, εντάξει, έστω και με την Τρίτη. Τα καταφέρει. Είδες. Ψυχιατρία λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12 παρεούλα, έτσι ελαφρώς διαφοροποιημένη, αλλά πάρα πολύ επικαιρότητα. Πρωταθλήματα Ευρώπης, νομίζω τώρα το πρωτάθλημα. Άστορε. Παρασκευή κιόλας, σαν να μην έγινε ποτέ αυτό το μάτς. Το ξεχαστεί να σχολιάζει τώρα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Αλλά στο ήρθε και. Ήρθε και ισοπαλία. Γίνανε πολλά πράγματα. Εντάξει, θα μας πεις μερικά. Δεν θέλει τίποτα. Άστο. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Χτες ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Βόλο. Άστο. Θα μας πει. Μόνος πρώτος, 2-2, όπως διαβάσαμε και στα site που ασχολούνται αποκλειστικά με την ενημέρωση της ομάδας του Άρεως, 2-2. Mm-hmm. Δεν το περιμένανε πολύ, αλλά η ομάδα έδειξε αντίδραση, έδειξε να συνέρχεται με υπηρεσιακό προπονητή και τον Βαγγέλη Μάντζιον. Βαγγέλη δεν το λένε, ή ο Βαγγέλης ήταν ο ποδοσφαιριστής. Αποστολό. Όλα λάθος θα κάνεις. Άκη, εντάξει. Αποστολάκης μπορεί, τι θα είναι. Όλα λάθος σήμερα. Να ανταλαμβάνει σήμερα. Και ο Όφη. Γιατί δεν κρατάνε τον Τριζί, εγώ αυτό. Με τον Τερσί, 4 δεν έριξε ο Τερσί στον ΠΑΟΚ. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Ναι, 4 στον ΠΑΟΚ και είχε κάνει και. Να καταπίνει σπαθιά δηλαδή για να μείνει στο. Τέλος πάντων. Εντάξει, δείχνει. Προφανώς καιρόν καλύτερα. Ναι, δείχνει. Και ο Ρώος του είπε ότι μας προπόνησε πολύ καλύτερα, μας συμμάζεψε, μας έκανε, μας έρανε και έδειξε κιόλας αυτό. Δεν το περίμενα πολύ γιατί πιστεύω ότι η ομάδα έχει έτσι, ας πούμε, μια αναστάτωση, μια κόπωση, μια απογοήτευση όπως και ο Όφη.
Και αυτό πέρασε νικηφόρα μέσα από την Λαμία. Η Λαμία έχει γίνει το αγαπημένο μου γήπεδο. Όλο κάτι και. Τι έγινε. Όλο και κάτι θα συμβεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουμε το ιστορικό γεγονός με τα σουβλάκια πέρυσι. στο ξεκίνημα, ναι. Φέτος, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πήγαν και στρώναν τις γραμμές, γιατί δεν ήταν πολύ καλά στρωμένες. Εντάξει, είναι και ωραίο γήπεδο. Έχει από πίσω τις κερκίδες αυτό. Το βουνό έχει από τα αριστερά. Δεν το ξέρω, δεν έχω πάει. Βασικά, Λαμία μια φορά περαστικός. Επειδή σταμάτησε το τρένο και δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε από τις Ράκες και μας πήγανε από τη Φορέα και κάτι τέτοιο και διασχίσαμε τι είναι. Ναι, ναι. Άσε, εντάξει. Ναι. Μόνο τότε έχω περάσει. Γενικότερα δεν την έχω πολύ επισκεφτεί. Τι ώρα φεύγει η αποστολή? 2:30. Προλάβαινες. Αν ακούς Σταύρο, προλάβαινες. Βαλιτσούλα, πώς. Και φύγετε κάμιση, ρε φίλε. Ναι. Τίποτα. Όχι. Από κάτω θα. Κομβόι θα σε πηγαίναν. Αν έλεγε ένα τώρα αυτή τη στιγμή να πηγαίνει αεροδρόμιο, κομβόι. Τίποτα. Κομβόι. Να σα πω και τη μεταγραφή. Κάτι που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Ναι, την επόμενη. Ναι, μια χαρά πήγαινε. 2:30 ώρα λοιπόν πετάει η ομάδα για το Κράσνονταρ. Πόση ώρα πιο μπροστά πρέπει να πας? Υπάρχει άλλη διαδικασία στις πτήσεις τσάρτερ αυτού του τύπου? Δεν έχω πετάξει. Με την ομάδα δεν έχεις πετάξει? Στην εποχή κορονοϊού. Με την ομάδα έχω πετάξει. Δεκάδες φορές, αλλά στην εποχή του κορονοϊού δεν έχω πετάξει. Ναι. Στα καλά χρόνια ήταν τουλάχιστον μία ώρα και 10 λεπτά να είσαι πριν. Ναι, γιατί τόσο πολύ? Στις κανονικές συμβατικές πτήσεις πας 40 λεπτά. Περνάς, ας πούμε. Έχεις έτοιμο το check-in, πας εκεί και μπαίνεις μέσα. Εμείς πηγαίναμε μία ώρα πριν συνήθως. Ναι, εντάξει, για την σιγουριά. Ναι. Για τη σιγουριά, ναι. Τώρα με τις διαδικασίες που γίνονται δεν ξέρω, λέω, δεν έχω εικόνα. Θα μας τα πει ο Σταύρος. Ναι, φαντάζομαι οι διαδικασίες δεν θα έχουν τόσο να κάνουν με το δικό μας το αεροδρόμιο. Αλλά με το αεροδρόμιο εκεί του Κράσνονταρ. Δεν ξέρω αν έχει αεροδρόμιο το Κράσνονταρ. Έχει. Αλλά εκεί καλή υπομονή, εντάξει. Ναι, εκεί θα είναι το θέμα. Διότι από εδώ δεν μας νοιάζει, φύγετε πάντα που θέλετε. Το θέμα είναι όταν είσαι έρχεσαι, ας πούμε. Δεν είναι και Ελλάδα να μην κάνεις κανένα τεστ και να μην διαφέρει κανέναν. Και στα Ρωσία. Καλά χρόνια υπήρχαν καθυστερήσεις. Ναι, ναι. Στη Ρωσία και στην Ουκρανία, σε αυτές τις χώρες. Δεν μπορείς να πεις και κουβέντα, εντάξει. Έχεις στο μυαλό σου πρώην Σοβιετική Ένωση, τι να πω, και αυτό κάθεσαι και κοιτάς. Ναι. Δεν είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που καμιά φορά. Κάνεις και καμιά. Και την δυσφορία σου. Ναι. Εντάξει, ρε. Ο συνάδελφος στην Ολλανδία, λόγω καθυστέρησης, είχε περάσει γενναίες 14 τον άνθρωπο που έλεγχε τα διαβατήρια. Mm-hmm. Από απόσταση. Κατήλιο όμως. Ναι. Στα. Που κάνει αυτό. Στα ελληνικά. Ελληνικά. Ναι. Και φτάνει μπροστά και βλέπει όνομα Τζον Γεωργιάδης. Του Ζάβα. Άνοιξε πέτρα κανονικά, δηλαδή ο άνθρωπος. Του μίλησε ο άλλος, του είπε. Του μίλησε, ήταν, άκουσε επαγγελματίας, αλλά ναι. Άκουσε για 5 λεπτά. Μιλάμε τώρα για, για καντήλια, όχι αστεία. Γι' αυτό δεν σε παίρνει. Πάνω στη Ρωσία, στη Λευκορωσία δεν πολύ μιλάς. Mm-hmm. Περιμένεις εκεί. Ναι, υπομονετικά. Τι ωραίες στολές τους αυτά. Λες, αμά να περάσω. Καλή υπομονή στους συναδέρφους, δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα. Η Ρωσία λέει, κατέγραψε 6.065 νέα κρούσματα κορονοϊού το προηγούμενο 24ωρο. Με τον ημερήσιο αριθμό των νέων κρουσμάτων να ξεπερνά τις 6.000 για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες. Με τα νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν προχθές, ο συνολικός αριθμός αυξήθηκε σε 1.097.251 κρούσματα. Εντάξει. Λέει η Ρωσία. Ναι, λέει, φαντάσου, αυτά είναι που λέει η Ρωσία. Λέει η Ρωσία. Εντάξει, διαφορετικά τα μέγεθη, τώρα το συγκρίνουμε με την Ελλάδα, αλλά εντάξει, έχει... Υπάρχει σοβαρό θέμα. Ας κοιτούσαν το παράδειγμα της Ελλάδας που βάλαμε τα γυαλιά σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Για να μην είχαν αυτή την κατάσταση. Ναι, δεν λυπάμαι κανέναν, ξέρεις. Ναι. Δείξαμε τον δρόμο. Δείξαμε τον δρόμο και φαίνονται τώρα οι επιπτώσεις που παρακλείσουν τα πάντα. Παρακλείσουν τα πάντα. Δεν πειράζει, αλλά ο κόσμος να επιστρέψει στα γήπεδα. Υπάρχουν και αυτές. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Παναγιώτη. Το γνωστό Παναγιώτη, φίλε μου, Στέργε, λέει: δεν με λες, λέει, θα γλιτώσει χρήσα αυτές τις μέρες και ήρθε σε σένα ή θα κάνει, λέει, back to back. Back to back δεν έχει, ναι, Παναγιώτη. Η ερώτηση που πλανάτε, όχι. Εδώ στο ψυχιάτριο. 11:59 έχω φύγει. Να μην συναντηθώ, κάνει στο διάδρομο. Λοιπόν, αυτό που μας
Ενδιαφέρει φυσικά είναι ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ προχώρησε σε δύο μεταγραφές χθες. Μεταγραφάρες. Πεκταρά. Δεν έφερε Βραζιλιάνο, Πεκταρά. Έφερε όμως δύο Πεκταράδες. Ναι. Με δύο, με νούμερο μπροστά. Δύο. Δύο Πεκταράδες λες, Στέργε. Πού το βασίζεις αυτό? Κοίταξε. Για τον. Βαγκέ. Βαγκέ, Βαγκάι. Βογκά, Βαγκάι, ναι. Λοιπόν. Δεν μπορώ να πω πολλά. Δηλαδή είναι ένα παιδί που πήρε την μεταγραφή, τον προβιβασμό από την β' ομάδα της Μπάρτσα στην πρώτη πέρσι του καλοκαίρι. Έκανε δύο ματσάκια γεμάτα, 90 λεπτά. Ένα με Ίντερ και ένα με Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τον έβαλε στο Champions League. Τα παλιά τα χρόνια. Αυτό θα ήταν αεροδρόμιο. Άστο. Θυμάσαι τον Τζίριτ που είχε πάρει η ΑΕΚ. Θα μου μπει για πάντα αυτή η μεταγραφή. Το θυμάσαι? Ένα δεκάρι. Τον Τζίριτ θυμάμαι. Από την Μπαρτσελόνα που δείχνει ένα γκολ που είχε βάλει στο κύπελο. Ναι. Αυτή ήταν η φάση. Και τον Φοφανά θυμάμαι τη Γιουβέντους. Ναι, ναι. Τον Αμπουμπάκα. Αυτοί δεν είχαν πλάνα όμως. Δεν είχαν πλάνα. Ο Τζίριτ είχε ένα γκολ. Είχε ένα και το έδειχνα συνέχεια έτσι και τον συγκεκριμένο. Τέλος πάντων δεν υπολογιζόταν από τον Κούμαν τώρα. Πέρσι το Γενάρη πήγε στη Νις, μέχρι να προσαρμοστεί, να δει τι γίνεται αυτά και τα λοιπά. Έκανε ορισμένα μάτσους αλλαγή και πάνω που άπαιξε να παίζει βασικός, ήρθε το lockdown στη Γαλλία οριστικό, δεν συνέχισαν. Και μια χρονιά δεν τη λες καλή την περσινή για τον Πιτσιρικά, 21 χρονών, Σενεγαλέζος. Μάλιστα. Και έρχεται στον ΠΑΟΚ χωρίς οψιόν αγοράς. Είναι ένα δείγμα τώρα. Ότι η Μπαρτσελόνα δεν θέλει, ή μάλλον ακόμα δεν έχει καταλήξει με βάση την αξιολόγησή της αν κάνει για την Μπαρτσελόνα ή αν δεν κάνει για την Μπαρτσελόνα και θέλει να είναι ναι. Εξασφαλισμένη 100%. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη για ένα... από αυτά που έχουμε δει και ασφαλώς εντάξει, δεν μπορεί να είσαι στο ρόστερ της πρώτης ομάδας της Μπαρτσελόνα αν δεν είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα, αν θα ταιριάξει, αν θα κουμπώσει, αν θα προσφέρει, εντάξει, θα τον δούμε στο γήπεδο, ελπίζουμε. Να βοηθήσει την ομάδα, να βοηθηθεί και αυτός. Και αν αποχωρήσει του χρόνου και επιστρέψει στην Μπαρκελόνη, να τον θυμόμαστε με καλές αναμνήσεις. Mm-hmm. Και μπορεί κάποτε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να λέμε: είδες ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Οπότε για τον Βαγκέ δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ήταν σε μια θέση που η ομάδα τον χρειάζεται μετά την. Μετά τον παροπλισμό του Μάτος. Εντάξει, υπάρχει και ο Λίρατζης, αλλά ούτε επίσης δεν τον βλέπει ούτε το Λίρατζη ο Φερέιρα. Okay. Υπήρχε κενό, θα επιστρέψει σε 3-4 εβδομάδες ο Ροντρίγκο Σοάρες και μαζί με τον Βαγκέ θα επομιστούν το βάρος της δεξιάς πτέρυγας. Δεν okay. Μιλάει πορτογαλικά ο Βαγκέ, φαντάζομαι. Δεν νομίζω, όχι. Ναι, δεν, γιατί όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα ένας φίλος ακροατής, στην ενότητα τι μας κρύβουν... σημειολογικά μας αποκάλυψε ότι κάτι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Όχι, έχει ένα δίκιο. Με τους παίχτες που μιλάνε πορτογαλικά. Γιατί όλοι είναι εκτός ομάδας αυτή τη στιγμή. Ο Βαρέλα την έχει γλιτώσει. Ναι. Μπορεί να είναι σε επόμενες κρίσεις. Μήπως δεν μιλάει πορτογαλικά, μιλάει ρουμάνικα. Φέρει πει στην προπόνηση ή κάποια άλλη. Αν την ψηλιάστηκε, μπορεί να μιλάει και ρουμάνικα. Ναι. Και μείνανε, ναι, αλλά αυτή είναι ξεχασμένη αφού δεν αγωνίζονται κιόλα. Ο Σοάρες και ο Αγκούστο. Ο Ζαμπάκι αυτό στην απέξω. Ναι. Και... αυτοί είναι τραυματίες, αν δεν κάνω λάθος. Ζαμπά, όχι. Όχι, όχι, Ζαμπά. Αυτή που πεις, ναι, και ο Σοάρες. Ναι, ναι. Δεν αναφέρονται καν στο ρεπορτάζ, δεν αναφέρονται καν στις. Όχι, εντάξει, ο Αγκούστο επέστρεψε από τις προπονήσεις, ο Ροντρίγκο έχει ακόμα. Ναι. Αναφέρονται. Στις τοποθετήσεις, ας πούμε, γενικότερα. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι να καταρτήσεις μια ομάδα ή σκέφτεσαι το μέλλον του ΠΑΟΚ, δεν σου έρχεται το Αγκούστο και το. Όχι, δεν Σοάρες στο μυαλό. Θα περάσει πολύ καιρό για να τους σκεφτεί. Αυτό για το Βαγκέ. Αυτό έγινε το βράδυ. Το βράδυ, ναι. Ναι. Νωρίτερα με ιδιωτικό αεροπλάνο. Πάω και σε ρε φίλε. Εντάξει. Τελειώσαν οι εποχές. Το είδα και εγώ. Μικρό αεροπλανάκι ήταν τώρα. Είδα ιδιωτικό αεροπλάνο, περίμενα κάτι καλύτερο. Το Air Force One. Κάτι καλύτερο, ρε παιδί μου, γιατί πάω και σε. Και να βγει ο Χάριζον Φόρντ μέσα. Ναι, τι ήταν, μωρέ αυτό τώρα. Μια χαρά ήταν. Ναι. Εντάξει, τετραετέ συμβόλαιο θα υπογράψει ο Κροάτης. Μια χαρά από σούπερ χρονιά. Το έχουμε ξαναπεί, είναι γνωστό τη σπάση ότι αν βάζεις την μπάλα στο πλεκτό, ανεβάζεις μετοχές σου και η ομάδα θα σε πουλήσει. Για δώσε λίγο έτσι μερικά στοιχεία για τον Τσόλακ, δηλαδή. Κοίταξε, δηλαδή, ξεκινάμε στο ότι πέρσι ήταν ο πρώτος σκόρερ του κροατικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι σε καλή ηλικία, δεν το συζητάμε. Οκ. Okay.
Είναι έμπειρος. Τι κοψιάς είναι, ας πούμε, τι στυλ. Ο Σταύρος τον χαρακτηρίζει μεταξύ Πρίγιοβιτς και Ακπομ. Ναι. Ναι. Είναι έτσι κορμί δηλαδή. Είναι κορμί. Είναι κορμί, είναι δυνατός. Οκ, έχει γερά πατήματα. Τα τελειώματά του από ό,τι τα είδα είναι πάρα πολύ καλά. Ακόμα και υποποίηση, έχει την ψυχραιμία να κάνει το απλό, να τη στείλει στα δίχτυα. Και την κεφαλιά του την έχει. Αλλά ξέρεις, δεν είναι ο φόρ, ο αεράτος που θα είναι παντού και αυτό θα περάσει, θα τριπλάρει τρία άτομα. Οκ. Δεν το βοηθάει και το κορμί του. Αλλά είναι ο κλασικός φόρ περιοχής να του έρθει μπάλα σωστά ή καμιά φορά και όχι και να τη στείλει στα δίχτυα. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε ένα τέτοιο παίχτη. Ήθελε ένα πιο συμμετοχικό να βγαίνει έξω. Να... Όχι, τέτοιο ήθελε. Από πέρσι τον ήθελε ο Φεραίρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ήθελε τον συγκεκριμένο ή κάποιον άλλον. Αλλά σίγουρα ήθελε ένα φόρ τέτοιο από πέρσι να είναι σημείο αναφορά στην επίθεση. Εντάξει, 3 εκατομμύρια δίνει ο ΠΑΟΚ στην Ριέκα. Και κάτι... Ό,τι πήρε με την πρόκριση δηλαδή. Τον είδα. Αυτό είναι δεδομένο, εγώ το έχω ξαναπεί. Mm. Δεν είναι ο Ιβάν μεγαλομέτωχος που τα παντελονιάζει. Δηλαδή βγάλαμε 10 ας πούμε από τον Πρίγιοβιτς και 2 από τον Γκάρι Ροντρίγκες, ας δώσουμε το ένα στην ομάδα, τα άλλα να τα παντελονιάσουμε. Τα δίνει κατευθείαν πίσω ό,τι παίρνει. Έτσι έκανε και τώρα και θα κάνει νομίζω καλά αν έρθει και η πρόκληση. Εκτός okay, αν το είδανε και στην ομάδα του ότι όπα εσείς προκριθήκατε πόσα, 3, εντάξει, δώστε τα αυτά όπως τα πήρατε για να... Για τη Ριέκα να φέρεις. Ναι, ναι. Κοίταξε, άμα ξέρω ότι έχεις ανάγκη. Mm-hmm. Γιατί ήταν ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ να είναι μαζί. Η Ριέκα που ήταν να παίξει ο Άρης, αν προκρινόταν ναι, από την... Ναι, και θα παίξει με την Κόλος Κουβαλίσκα. Διπλό να ξέρεις. Ναι. Πολύ καλή ομάδα αυτή. Η Ριέκα. Η Κόλος Κουβαλίσκα, ναι. Στάνταρ την έχω για τους 32 του Europa. Mm. Να δεις. Εντάξει, δεν τη λες και Έστερσουντ. Εδώ που τα λέμε. Να πάει μέχρι τους 16 δεν είχε πάει η Έστερσουντ. Η ιστορική. Πήγε σίγουρα, δεν ξέρω αν πήγε. Ναι, νομίζω και 16 πρέπει να φτάσει. Δεν παίρνω Κιόρκο, αλλά εντάξει. Πάνω να μας πούμε και εμπαθείς. Ναι. Εντάξει. Στέργιο, μας ρωτάει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Ο Βαγγέ έπαιξε το Δεκέμβρη με την Ίντερ στο Μεάτσα. Δεν τη λες, λέει, και τυχαία μεταγραφή. Εννοεί μάλλον ο φίλος απέναντι στην Ίντερ. Ναι, 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 έπαιξε. Ναι. Είπαμε, έπαιξε 2-90 λεπτά. Εντάξει. Εντάξει, βλέπει κάτι προπονητής να σε βάλει, φίλε. Είχε να βάλει κι άλλος, φαντάζομαι. Δεν ξέμεινε. Οκ. Καλά θα το δεις ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι αυτό που ήθελα να επισημάνω λέγοντας, ας πούμε, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, ότι τα παλαιά τα χρόνια που δεν είχαμε και τόσο έτσι ας πούμε εικόνα των πραγμάτων, μόνο το άκουσμα ότι κάποιος παίχτης έβαλε για ένα 90 λεπτό τη φανέλα μιας ομάδας του Βεληνικού της Μπαρτσελώνα, έστελνε κόσμο στο αεροδρόμιο. Φυσικά πλέον τα πράγματα δεν είναι και από αυτές τις ομάδες περνάνε αρκετοί, οι οποίοι ναι, ναι, ναι. Δεν είναι και όλοι top, αλλά αποκτούν μια υπεραξία εν προκειμένου. Το θέμα είναι τώρα στην παρούσα φάση πότε θα τεθούν στη διάθεση του προπονητή τους, αμφότεροι. Αυτό που λέει ο φίλος, έπαιξε ένα μάτς όντως με την Ίντερ, τα δύο μάτς που είπα, και έπαιξε και στο Μπαρτσελόνα Μπορούσια Ντόρτμουντ για ένα λεπτό στα χασομέρια. Τους αλλά... έκανε χαζούς! Τους έκανε χαζούς τώρα ένα λεπτό! Έπαιξε... αλλά έπαιξε και στο Μεάτσα. Που λέει ο φίλος, 2-1 κέρδισε η Μπαρτσελόνα. Έπαιξε και στο παιχνίδι της Βαρκελόνης Μπαρτσελόνα-Ίντερ. Επίσης 2-1. Εντάξει. Όπου βρει την Ίντερ δηλαδή. Οπότε δίνουμε από τώρα κλήρωση. ΠΑΟΚ στον Όμιλο θα έχει Ίντερ. Γιατί θα περάσει κατ' εμέ ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έτσι πιστεύω. Ναι. Τα έλεγα και με την Μπεσίκτας, τα έλεγα και με την Μπενφίκα, το λέω και τώρα. Και βάλε και την Ίντερ μέσα στον Όμιλο. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε καλή επιλογή. Με βάση και το πώς θέλει να χτίσει την καινούργια ομάδα. Δηλαδή βλέπεις όλοι είναι 21 ο Νορβηγός, 24, 27 ο Τσόλακ. Δηλαδή εκεί πάει. Δεν πάει σε 30, 32, 33. Οκ. Βέβαια η απορία κάποιου να σου πει ο Τσόλακ ρε παιδί μου 27 χρονών και πώς παρέμεινε στην Κροατία. Εντάξει, πέρσι έκανε το μεγάλο ξεπέταγμα. Πέρσι ήταν, δηλαδή τώρα είναι στην. 40 συμμετοχές, 26 γκολ είχε. Ναι, τώρα είναι στα ντουζένια του. Δεν το λες και λίγο. 26 γκολ σε 40 μάτς. Και 4 ασίστ είναι μεγάλο νούμερο. Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η καχυποψία για οποιοδήποτε έρχεται στην χώρα μας. Καλά, άμα ήταν καλός εδώ θα ερχότανε. Από κόσμο ο οποίος ζητάει
απεγνωσμένα παικταράδες, όταν έρχονται κάποιοι οι οποίοι μπορεί και να έχουν στοιχεία, σου λέει. Τώρα ποιος είναι αυτός, ρε παιδί, γιατί να τα παίξει. Πρόπερση 19 γκολ σε 30 μάτς. Πάλι με τη Ριέκα. Δηλαδή στη Ριέκα μπόρεσε και βρήκε τον εαυτό του. Οκ, άλλοι λένε ότι το κροατικό είναι πιο υποδιέστερο από το ελληνικό. Ποιος το λέει αυτό. Εγώ αμφιβάλλω πάντα. Ποιος το λέει αυτό. Εντάξει, πάνε περνά κροατική ομάδα στην Ευρώπη. Στην καλύτερη είμαστε στο ίδιο επίπεδο, σαν πρωτάθλημα. Νομίζω οι Κροάτες είναι πιο πάνω στο ranking ή όχι. Θα συγγελάσω και δεν το θέλω. Ναι. Μάλιστα, αυτά για άλλα πολλά. Στη σεζόν 17-18 στην. Έλα, στην Ingolstadt πέτυχε σε 25 μάτς 7 γκολ. Δεν το λες και επίδοση, ξέρεις, που θα αναγκάσει ομάδες να δώσουν και τρελά εκατομμύρια. Το έκανε βέβαια η Ριέκα, τον εμπιστεύτηκε και έβγαλε την απόσβεσή της. 3 εκατομμύρια, τετραετές συμβόλαιο ο Τσόλακ. Γερός να είναι, να το εξαντλήσει. Ρίτρες, τέτοια αυτά. 500.000 το χρόνο ο ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Καλό ποσό το λες. Εντάξει, ναι. Το χρόνο. Με τα νέα δεδομένα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και μπόνους στόχων και προσωπικών στόχων. Γκολ, ναι. Και άμα θες πάρε και το αεροπλανάκι καμιά φορά. Πετάξου, να πας μια βόλτα, βόλτα ξεσκάσεις. Μπορεί να είναι και μέσα. Βέβαια το πιο σημαντικό, γιατί εντάξει, καλά όλα αυτά. Τα ποσά, τα έτσι, οι ιστορίες. Οκ. Okay. Τα διαβάζεις, τα λες, είναι λίγο πολύ γνωστά. Αλλά το ουσιαστικό ρεπορτάζ είναι αυτό που ανέφερες λίγο πριν να μπούμε στο στούντιο. Και σχολιάστηκε νομίζω από ειδικούς. Από εκεί το είδα εγώ, δεν είμαι ειδικός. Ειδικούς του fashion ρεπορτάζ. Ειδικούς του My Style Rocks, του GNTM. Σήμερα έχει, να μην το ξεχάσουμε. Όσον αφορά, λέει, την μπλούζα του Τσόλακ. Ένα απλό μπλουζάκι, ρε φίλε, το βλέπεις. Ναι. 190 ευρώ. 190 ευρώ. Ποιο τσακάλ, ποιο θήριο δηλαδή, κατάλαβε ότι το συγκεκριμένο. Είδε την ετικέτα, ρε. Εκεί πραγματικά, ας πούμε, με εντυπωσίασε. Όχι, είναι εντάξει. Είναι το. Το προσβάσμα. Το μπλουζάκι αυτό σήμερα κατεθένε, παιδί μου. Ναι. Τη συγκεκριμένη σειρά. Πες την αμορά, κάνουμε να φάνε λίγο ψωμάκι. Ποια σειρά είναι αυτή δηλαδή. Είναι πιο ακριβά και από τα Nike και από τα Adidas. Περίμενε το πρόβλημα, ξέρω νομίζεις. Ναι. Να μην ξετυλίσουμε τον αέρα. Ναι. Θα το πω μετά. Angels Paris. Το οποίο είναι γραμμένο το Angels. Ναι. Υπάρχει μια μουτζούρα δίπλα με σπρέι. Είναι το Angels σε μια γραμματοσυρά. Λίγο σαν Αντρέας. Έτσι θυμίζει για τους παιζά, για τους λάτρεις του PlayStation. Και αυτό με ένα σπρέι είναι σβησμένο το μισό. Δεν ξέρω τώρα τι εννοεί το Angels. Ένα λευκό t-shirt ουσιαστικά. Ούτε καν φούτερ. Να πεις πιο πολύ φασμά και τέτοια. Το οποίο κοστίζει 190.000. Ότι 190.000. 190. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχει πολλά. Γράφει φίλος ο Κώστας. Σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη Ρωσία, το κορονοϊό. Δηλαδή, αν μπω λέει τώρα σε ρώσικο site, θα δω άρθρο κομψότατη γυναίκα του Πούτιν. Κομψότατος ο Πούτιν, βασικά. Ναι. Εκεί τα βλέπεις έτσι κι αλλιώς, αλλά εκείνη υποτίθεται Ρωσία και Πούτιν. Εδώ που είμαστε, ας πούμε, φιλελεύθεροι. Η γυναίκα του είναι αυτή που έλεγε η ίδια, ναι, ότι δεν είναι αυτός. Τον αντιχώρησε με εκείνη. Ναι. Η οποία είχε αποκαλύψει. Η πρώην γυναίκα του Πούτιν είχε βγει πριν από κάποια χρόνια σε συνέλευση και είχε πει ότι ο Πούτιν. Δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός, είναι ηθοποιός. Του κορονοϊό ένα πράγμα, ναι. Έχει πεθάνει και έχουν χρησιμοποιήσει ένα αντικαταστάτη. Το μεταξύ, όσο πέρα τα χρόνια ο Πούτιν, όντως, σαν να ξανανιώνει. Σάιμπορκ είναι, ναι. Ναι. Έχει ανανεώσει και την θητεία, νομίζω, το δικαίωμα. Ξέρω εγώ ότι μπορεί να εκλέγεται μέχρι τα 85 χρόνια. Πούτιν, θα πάει και ο Σταύρος, μην τον πει κάποιο. Ναι. Το Ρώσο, ότι αυτή λένε εκεί. Όχι, εσύ, αφού τώρα ο Πάκο έχει βαν μέσα που αυτά κολλητιλίκια τώρα, αδέρφια. Επιστολές αυτό, ναι. Γραψίες. Επικοινωνίες, μια χαρά. Στο Κράσνοντα που είναι δίπλα το Ροστόφ, θα είναι ο Ιβάν στο γήπεδο. Δεν το γνωρίζω. Δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά στο προήμιο, κυρίες και κύριοι, του σημερινού ψυχιατρίου. Θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα. Επιστρέψουμε να δούμε και λίγο έτσι Super League αυτά ιστορίες. Ξερερόντιος το στέλνιος. Θα πεις και το άλλο με την κρέπα. Ναι, και αν λέει καλά, τι, εντάξει. Παρολίγο τραγωδία με 24χρονη λέει έξω από κατάστημα. Τι μπορεί να σου συμβεί, τι μπορεί να σου συμβεί τώρα το πρωί. Ενώ πηγαίνεις σε ένα κατάστημα, σε ένα μαγαζί, στο Ναβαρίνο εκεί. Να πάρεις, τώρα ή θα δημιουργήσεις προσδοκία. Να πάρεις μια κρεπόλα και να το πω, ρε παιδί μου, δεν κάνει ο κόσμος. Απίστευτα πράγματα.
Πήγε μια κοπέλα να πάρει κρέπα, λέει, και από τον έκτο όροφο έπεσε μια βαριοπούλα από έναν εργάτη που πραγματοποιούσε κάποιες σειρές. Με το που μπήκε στο κατάστημα, έπεσε η βαριοπούλα, έκανε γκέλ, άρχισε να σπάει τζαμαρίες στα διπλανά τα καταστήματα και γλίτωσε. Εγώ προχθές, ας πούμε, έπεσε μια γλάστρα λίγο πριν βγω από μια πολυκατοικία. Γλίτωσα με. Είχε έπεσε γλάστρα ή επειδή εσύ πέρασες? Δεν ξέρω. Είχαμε πρόβα σε ένα σπίτι και παίζα μουσική και από τον πάνω όροφο πετάξε μια γλάστρα. Μπορώ, δεν ξέρω αν ήταν αυτό. Προβληματίζει, όχι, δεν ξέρω. Ναι, και όπως είπε. Πάνω καλύτερα να φας το σφυρί του Θόρ στο κεφάλι, ναι, από τον ίδιο το Θόρ, παρά να φας βαριοπούλα από τον έκτο. Ναι, και φυσικά ο Κωστής Τσατσαρός έσπευσε να σχολιάσει λέγοντας ότι τη έπαιζε βαριά, λέει. Η κρέπα, ναι, αλίμονο, αλίμονο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε το διαλυματάκι μας και θα επιστρέψουμε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο μας. Με Στέργιο Αναστασιάδη παρεούλα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, διότι βιώνουμε και τις πιο ιστορικές στιγμές στο στρατόπεδο του Δικεφάλου. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, ή μάλλον καλύτερα έτσι πως θα εξελιχθεί από του χρόνου, ναι, όσον αφορά την θέση των ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα και τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικείς την είσοδό σου στο Champions League. Πάκ βρίσκεται για τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στα play-off. Στα play-off, ναι, ναι, σε αυτό το σαν σημείο. Σαν συμμετοχή στο Champions League είναι 7η. Γιατί? Για προσπάθεια να μπει. Μαζί με τα προκληματικά του τρίτου κτλ. Α, ναι, ναι, όχι, εγώ είναι ώρα, παιδί μου. Play-off, ναι, ναι, ας πούμε, ναι, αυτό το ένα βήμα πριν. Ναι. Την πηγή που σκύβεις για να πιεις νερό, η τρίτη φορά που θα δεις εντονάκι. Εντάξει, το βλέπεις. Λίγο την πρώτη φορά με την Σάλκε ήταν και κλεισμένο. Τη δεύτερη με την Μπενφίκα βγάζαν όλοι βιντεάκια. Λίγο έτσι να το έχουμε αυτό, να ακούσουμε τον ύμνο. Και τώρα πάλι και κλεισμένων των θυρών. Η ομάδα αναχωρεί σήμερα στις 2.30. Τι έχουμε από αυτό το μέτωπο? Κοίταξε, λογικά τώρα, όχι ακόμα, θα είναι σε εξέλιξη. 9.30 ώρα είχαμε προπόνηση στην Τούμπα. Έχει και πλάνα στο ΠΑΟ 24, ήταν εκεί η Αγάπη. Σηκώθηκε πρωί-πρωί, άφησε την πηλέ, πήγε στην Τούμπα. Τράβηξε τα βιντεάκια της, είδε... Να μας πήγε για την Angel, στην μπλούζα η Αγάπη, θα ξέρει, φανταζόμαι. Θα ξέρει σίγουρα. Θα ξέρει, ναι, 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 να δώσει ρεπορτάζ, ναι, την παρακαλούμε. Τώρα ποιος είναι μέσα, ποιος θα παίξει σιγά τώρα, ναι. Οπότε η λογική λέει γύρω στις 11-11.30 θα τελειώσει η προπόνηση, άρα γύρω στις 12-12.30, άντε, όχι, 12.30. Θα ξέρουμε και την αποστολή. Mm-hmm. Να δούμε αν τα παιδιά τα καινούργια είναι ένα από τα δύο στην αποστολή ή και τα δύο ή κανένα. Εγώ νομίζω ότι ο Τσολάκ θα είναι. Τίθεται τέτοιο ζήτημα, δηλαδή. Ναι, ο Τσολάκ θα είναι. Ναι. Και νομίζω ότι θα αγωνιστεί κιόλας. Α, τόσο. Ναι, 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 ναι. Με βάση την εικόνα του Σβιντέρσκι, δηλαδή, το λες αυτό. Με βάση την εικόνα του Σβιντέρσκι, με βάση την εμπειρία του, με βάση το ότι είναι σε μια χαρά κατάσταση. Mm-hmm. Ήταν ενεργός στην Ριέκα, δεν είχε να παίξει ποδόσφαιρο. Να αγωνιστεί και βασικός, δηλαδή. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν θα το απέκλεια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, έχει ένα ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα. Η αίσθησή μου είναι ότι ο Βαγγέ, άντε να ταξιδέψει με την αποστολή, να δει λίγο τι γίνεται, να περάσει δύο μέρες με τα παιδιά τα υπόλοιπα. Θα μπορεί, θα πρέπει να κάνει τεστ αυτά, τέτοια προλαβαίνουν. Προλαβαίνουν όλα. Προλαβαίνουν να κάνουν τεστ. Είναι σήμερα η μέρα εξετάσεων, τεστ, συζητήσεων, βιντεάκια, παρουσίαση, ανακοίνωση κτλ. Ξέρεις που ήρθες να πούμε, ξέρω εγώ να πούμε. Εντάξει, θα έχει κανένα τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ο Βαγγέ να πάρει χρόνο. Εντάξει, η θέση είναι λίγο πιο μυστήρια. Είναι λίγο πιο απαιτητική. Του δεξιού Μπαχάφ. Okay, υπάρχει εκεί ο Κρέσπο, αυτόν θα δούμε αύριο στο Κράσνονταρ. Αν χρειαστεί, θα δούμε και τον Μπίσεσβαρ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Τσολάκ θα είναι στην αποστολή και μπορεί και να παίξει. Θα το δούμε. Mm-hmm. Τώρα για βασικό είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά αν είναι σε καλή κατάσταση. Ήδη είναι οι αισθήσει παντού. μεγάλη κουβέντα, εντάξει. Βαθιά φιλοσοφία. Οπότε περιμένουμε την αποστολή, αναχώρηση της ομάδας, άφηξη στο Κράσνονταρ. Θα πάει η ομάδα μια βόλτα στο γήπεδο, γιατί επέλεξε να προπονηθεί στην Τούμπα πριν φύγει. Δεν θα κάνει άλλη προπόνηση στο Κράσνονταρ Αρένα. 7.30 ώρα έχουμε και τις δηλώσεις του Φερέιρα και ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι οι συνάδελφοι μέσα στην αίθουσα, θα είναι σε άλλη αίθουσα. Mm-hmm. Και θα στέλνουν τις ερωτήσεις μέσω WhatsApp. Θα κάνουν ένα κοινό chat, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και έτσι, με φατσούλες, εμποτικών, αυτά, τζιφάκια. Όλα αυτά λόγω κορονοϊού. Κορονοϊού, για τα πράγματα, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι
δύσκολα στη Ρωσία και υπάρχουν και αυστηρά μέτρα όσον αφορά την παραμονή της ίδιας της αποστολής. Ναι, θα είναι πολύ στην Ρωσία ελεγχόμενα τα πράγματα γενικότερα. Εντάξει. Γιατί είπαμε, είναι η Ρωσία σε μια φάση που το λες και έξαρση πάλι του κορονοϊού. Παγκόσμια είμαστε σε ένα δεύτερο κύμα. Δεν μας το λένε, βέβαια δεν μας το πούν ποτέ το δεύτερο κύμα, αλλά αυτό βιώνουμε. Ποιο δεύτερο κύμα? Εδώ είναι τσουνάμι σε σύγκριση με τα κρούσματα που υπήρχαν στην εμφάνιση της πανδημίας το Μάρτιο και τον Απρίλιο που μπήκαμε έτσι σε ένα καθολικό lockdown. Τα πράγματα είναι πολύ πιο. Double score και βάλε. Αλλά με τις υπάρχουσες συνθήκες φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ ευνοείται, καθώς κατάφερε με δύο παιχνίδια στο γήπεδό του, δύο νοκάουτ, να πάρει είναι, την... Η φίρμα είναι Palm Angels. Τι? Η φίρμα Palm, του πλουζακίου. Palm Angels. Όχι Angels, Paris. Ναι, όχι Paris από κάτω ρε παιδί μου, έλεγε ναι. τέτοιο. Ναι. Α, τι έλεγε, ναι. Ναι, ναι, δεν είπα εγώ την Angels Paris η μάρκα, σχολίασα το μπλουζάκι. Palm Angels λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Πότε γενέθλια? Πέρασαν στις 13 Σεπτέμβρη, αλλά έχουμε. Γιορτή? 25 Δεκέμβρη. 25 Δεκέμβρη. Όχι, το τέτοιο. 25 Δεκέμβρη. Το Φλεβάρι, 17. 25 Δεκέμβρη γιορτάζουμε όλοι. Πρωτοχρονιά, βάλε μέσα. Ωραία, στην γιορτή σου θα σηκώνεται. Σε μαύρο όμως, γιατί το μαύρο κόβει κιόλας. Δεν είμαστε για άσπρα. Έχει το άσπρα λερώνεται και πιο εύκολα. Είμαι και εγώ μαύρο στα πιτόγυρα και τα τέτοια. Να τρέχουν τα λάδια. Δεν είμαστε για τέτοια κατάσταση. Εντάξει, τι είναι τώρα, μωρέ, θα πας 500 το χρόνο, 190 ευρώ για μπλουζάκι, τισέρτ, δεν είναι και πολλά. Μπορεί να τα λες και λίγα κιόλας. Ναι. Είναι διαφορά. Αν παίρνεις 500 ευρώ, παίρνεις ένα μπλουζάκι 19 ευρώ. Το παίρνεις. Δίνεις. Το παίρνεις και 50 ρε φίλε, αν σου αρέσει και πολύ. 50, αν σου αρέσει πολύ. Με 500 ευρώ πιστό, ναι. Μέχρι 19 ευρώ. Και σου είπα, φουτεράκι, να έχει παραπάνω ύφασμα. Χριστούγεννα που θα σου έρθει και το δώρο, άλλα 500. Ναι. Λοιπόν, Super League. Πετσοκομμένοι πάλι, λιγότερες αγωνιστικές. Πέντε στον αριθμό, δηλαδή πρωτάθλημα φίλε με πέντε μάτς. Δεν έχει ούτε το Αφγανιστάν. Δηλαδή, αν πούμε τώρα Αφγανιστάν, βάζω στοίχημα ότι έχει περισσότερους αγώνες. Μήπως είναι μια πρόβα general για το νέο φορμάτ τη Super League, που θα μείνουν 10 ομάδες σε κάποια στιγμή, να προετοιμαζόμαστε. Πάω Κατρόμητος 1-1 την Παρασκευή. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Οκ, okay. Σε καμία περίπτωση άδικο. Ο ΠΑΟΚ είχε το μυαλό και ο προπονητής και οι παίχτες στην Κράσνονταρ. Σε μεγάλο βαθμό και δικαιολογημένο το λες. Δηλαδή διακυβεύεται κάτι πολύ μεγάλο. Οκ, okay, θα μπορούσε να έρθει και νίκη ακόμα και έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν έπιασε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Οκ, okay. Είναι αυτό που είπες στην Παρασκευή για το μάτς. Δευτέρα έχουμε σήμερα. Τι να πεις και τι να. Αυτό που διακρίνω στον ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχει μια αιμονή. Μια αιμονή την οποία συναντήσαμε προπέρυσι, όταν η ομάδα διεκδικούσε το πρωτάθλημα και το πήρε. Υπήρχε μια αιμονή, μια ψύχωση αν θέλεις κιόλας, ναι. Και μάλιστα είχε ανοίξει και η κουβέντα ότι πια Ευρώπη, τώρα εδώ, καλά το την κάνω. Παναχαϊκή, καλά τη Λαμία, το τέτοιο. Εγώ είμαι με Λουτσέσκου. Οκ, okay. Τότε. Ποια Ευρώπη τότε. Ποια Ευρώπη. Καλά, εντάξει, τις επιπτώσεις βλέπεις τώρα όμως, οπότε δεν μπορείς να πεις ποια Ευρώπη, γιατί όλα είναι μια αλυσίδα. Από την άλλη, διακρίνουμε τώρα μία ψύχωση εντός αγωγικών, μία αιμονή με το Champions League, με την πολυπόθητη είσοδο, η οποία φαίνεται πως έχει επιπτώσει στην πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Γέλα μόλις τη δεύτερη αγωνιστική. Βέβαια, σε ένα φυσιολογικό πρωτάθλημα, σε μια φυσιολογική χώρα, αυτά, εντάξει, θα τα θεωρούσες και αυτονόητα ότι μπορεί να συμβούν, ας πούμε, γιατί να μην δίνουν ο Ατρόμητος έχει το δικαίωμα να περάσει από την Τούμπα και από το κάθε γήπεδο. Ή τι σημαίνει, και εδώ είναι το ερώτημα, ότι αν περάσει η ομάδα και στους ομίλους, μήπως το πρωτάθλημα bye bye. Κοίταξε, είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει εάν το καλό περάσει. Θα μου πει άλλος, να περάσω στο Champions League θέλω. Εγώ νομίζω θα υπάρχει υπεραιτέρω ενίσχυση με τα εκατομμύρια της UEFA, που με το καλημέρα παίρνεις 15 από την πρόκριση και βάλε και market pool και βάλε και... Και βάλε και βάλε, το ποσό εκτοξεύεται. Οπότε νομίζω θα υπάρχει εξέλιξη, γιατί το ρόστερ το σημερινό, σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στο Champions League, θα πω εγώ.
Αν θέλεις να μην τερματίσεις με 0 ή 1 βαθμός, όπως η ΑΕΚ. Τερμάτισε με 0 πρόπερση. Πρέπει να πάρεις τουλάχιστον, θα σου πω εγώ, 3 ποδοσφαιριστές. Μίνιμουμ. Παίχτες όμως του στυλ Τζίφκοβιτς και αν μπορείς ακόμα καλύτερος. Ναι. Έναν κεντρικό χαφ που να μπορεί να κουβαλάει πιο γρήγορα την μπάλα, να είναι πιο πολυσύνθετος. Καλός και ο ΣΒΑΠ, καλός και ο Λουκατικός Καντουρί, αλλά πίσω τους δεν υπάρχει κάτι. Και ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί και να φύγουν και κάποιοι. Ότι θα φύγουν κι άλλοι. Ναι. Δηλαδή ο αγώνας δρόμου γίνεται για τον Γιαννούλη να μην... Ουσιαστικά, για να το συνδέσουμε και το προηγούμενο, εγώ νομίζω ότι ήταν το παιχνίδι της Παρασκευής ουσιαστικά η εικόνα του ΠΑΟ χωρίς τον Ελκαντουρί. Γιατί έχει ΣΒΑΠ και Ελκαντουρί και πίσω δεν έχει τρίτο ποδοσφαιριστή που να μπορέσει λίγο να συνδέσει μεσαία γραμμή και επίθεση. Ο Εσίτη δεν είναι ένας από αυτούς. Ο Αγκούστο είναι στα πιτς, το ίδιο και ο Μίσιτς. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή υπήρχε μια δυσκολία στη μεσαία γραμμή, δεν υπήρχε η ποιότητα του Ελκαντουρί. Γι' αυτό και αναγκάστηκε ο Βαρέλα από το πρώτο ημίχρονο, προφανώς με οδηγία του Φερέιρα, με Γιώμα να στέλνει την μπάλα μπροστά στο Σβιντέρσκι. Γιατί η μεσαία γραμμή δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Και τι να κάνεις όμως, να τραυματιστεί ο Ελκαντουρί, να το ρισκάρεις και να πας στο Κράσνονταρ με Σίτι και ΣΒΑΠ? Όχι, δεν το κάνεις. Οπότε ας προκριθεί με το καλό η ομάδα, δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια και μετά θα δούνε πώς θα ενισχύσουν κι άλλο το ρόστερ, γιατί όντως αυτό που είπες, οι δύο διοργανώσεις νομίζω θα είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Αν πεις ότι δεν πάω στο Champions League να κάνω τη βόλτα μου και να μαζεύω γκολ όπου και να πάω, γιατί θα θέλει ο κόσμος και με το δίκιο του να είναι η ομάδα όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις. Εδώ η Μπάγκερ έδειξε στη Σάλκη 8. Ναι, τώρα το Μπάγκερ δηλαδή... είναι η εξαίρεση. Είναι η εξαίρεση του κανόνα. Στην παρούσα φάση είναι εξωπραγματική. Γιατί με τον ΠΑΟΚ στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας δεν θα σου κάτσει η Μόλντε, η Κοβαλίφκα και η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Έτσι θα σε βλέπουν οι άλλοι. Σαν Κοβαλίφκα, σαν Σλόβαν Μπρατισλάβας και σαν... Η αλήθεια είναι αυτή η πικρή. Η πραγματικότητα. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι μια κουβέντα που θα γίνει μετά τις 30 του Σεπτέμβρη, που θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα των δύο αυτών συναντήσεων. Εγώ βλέπω το σενάριο που από την αρχή πάντα επεξεργάζομαι. Το σενάριο που λέει ότι το μάτς, το επαναληπτικό, ξεκινάει στις 10 η ώρα. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα περιθώριο, ένα ενδεχόμενο να πάει παράταση. Ναι, υπάρχει. Το δείχνει το συνδρομητικό. Δεν το δείχνει, ας πούμε, το Open. Που σημαίνει ότι πολλοίς κόσμος θα καταφύγει σε καταστήματα για να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. 12 η ώρα όμως κλείνουν τα πάντα. Και πάει παράταση και είναι, οι παίχτες κάνουν διατάσεις και αυτά και τέτοια και μαζεύονται cooling break και κλείνει τηλεόραση σε όλη την επικράτεια, ας πούμε, πόσο μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα σου θυμίσω μεγαλύτερο τη φράση του Προέδρου, του Βασίλη Λεβέντη, που το κλείνουν το κανάλι. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε σε μια δύσκολη φάση, ας πούμε. Δεν υπάρχει, διότι κάτσε, εγώ που έχω ένα μαγαζί και δεν έχει τηλεόραση, γιατί να κλείσω 12, ενώ είναι κάποιο άλλο μαγαζί να μην ανοιχτό. Λες θα υπάρξει μια κλείνουν ειδική... το κανάλι 67-27 που λεγόταν, κλείνουν και τον τάφο τους. Μπορεί να βγει και... Αν πάει παράταση, μπορεί να βγει εκείνη την ώρα το εμβόλιο. Να ανακοινωθεί ότι 12 και 5. Να σου πω έναν ωραίο όμιλο για τον ΠΑΟΚ μπροστά μου, τα γκρουπ δυναμικότητας. Γιατί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια ο χάρτης του Champions League είναι ουσιαστικά έτοιμος. Ναι. Από 32 ομάδες, 26 είναι ήδη από τον περασμένο Ιούλιο στις θέσεις τους. Και αυτό γιατί η UEFA θέλει να κάνει το χατήρι των μεγάλων για να μην επαναστατήσουν και έχουμε φαινόμενο Ευρωλίγκας και στην UEFA κτλ. Μπάγερ Μονάχου. Μπαρτσελώνα. Και Μπαρτσελώνα. Αταλάντα και ΠΑΟΚ. Α, έβγαλες ομιλό, έκανες κλήρωση. Μπάγερ Μονάχου, Μπαρτσελώνα, Ίντερ και ΠΑΟΚ. Αταλάντα με Γιαννούλη, ας πούμε. Έβγαλες ομιλό στον ΠΑΟΚ και τέτοια. Γιατί κοίταξε τώρα. Για να το κλείσουμε, να μην το... Δεν μου αρέσει να προτρέχω, αλλά θέλω να σου αλλά πω... Αλλά προέτρεξες. Όχι, ναι.
Εδώ κάνει μπαλάκια, βγάλει. Για να δείξουμε τη δυσκολία που θα έχει. Ε, καλά, αυτό όλοι το γνωρίζουν, εσύ. Δεν το. Εντάξει, πρώτο γκρουπ είναι η Bayern, η Σεβίλη, η Real, η Liverpool, η Juventus, Paris, Zenit και Porto. Εντάξει, δεύτερο ποτ. Barcelona, Atletico Madrid, City, United, Donetsk, Shakhtar, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax. Α, να το Ajax. Και τρίτο γκρουπ, Λειψία, Ίντερ, Λάτσιο, Αταλάντα, η Γάνδη. Άτσα. Ενδεχομένως η Δυναμό Κιέβου. Εντάξει, είναι ζώρικο. Τέλος πάντων, αστάζει με το καλό πάγο, νομίζω θα. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ. Δεν θα λυπηθεί ο Ιβάν Σαββίδης από τα 30 εκατομμύρια που θα πάρει η ομάδα με το καλημέρα να δώσει, να σου πω εγώ, τα 15. Ε, καλά, σίγουρα, όσα, σίγουρα. Όσα μπορεί να δώσει για να μην φτάσει πάλι η ομάδα σε σημείο να έχει θέμα με το FFP ποτέ. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό. Ε, καλά, αυτό το συζητάμε. Άμα περάσει ο Μίλους, το σώζει. Δεν είναι Μελισάν που πήρε πόσα εκατομμύρια και δεν έδωσε ούτε ένα πίσω. Το σώζει, το σώζει. Ούτε ένα έχει δώσει πίσω από το Champions League τα χρήματα. Κάνει γήπεδο και είναι διαφορετική, γήπεδο. Διαφορετική κατάσταση. Okay. Ε, εντάξει, όλες οι ομάδες που έχουν κάνει γήπεδο δεν έχουν σαρώσει και τα τρόπια. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Να μην ασχοληθούμε άλλο με τη Super League γενικότερα. Βαριέμαι. Ολυμπιακός Τρίπολη 3-0. Χι ημίχρονο άσο τελικό. Ολυμπιακός ξύπνησε στο δεύτερο. Φορτούνη αυτά κτλ. Πανετολικό ΑΕΚ 0-2. Ε, υπάρχει μια φάση που ακουμπάει παίχτης της ΑΕΚ την μπάλα με το χέρι. Είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, φίλε. Και στο ΒΑΡ τρώγανε σουβλάκια. Απλά πράγματα. Τι λέει ο κανονισμός, ρε παιδί. Είναι πέναλτι. Δεν έχει να πούμε ότι. Α, εάν πανηγυρίζει και. Το όχι. Αν έχει πιάσει είναι το πέναλτι. Παιδί την μπάλα. Είναι πέναλτι. Και δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Ούτε ΒΑΡ, καλά, ούτε διαιτητής, ούτε. Νομίζω δεν πήρε χαμπάρι ούτε παίχτης του Πανετολικού εκείνη την ώρα. Ε, πού να το καταλάβεις, εντάξει, οκ. Okay, ήταν μπροστά ο παίκτης, εντάξει, okay. Αλλά γι' αυτό υπάρχει το ΒΑΡ, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, Λαμία, Όφη 1-2, δεν έχω καμία εικόνα από το μάτς. Απλά το ότι Λαμία μείωσε με πέναλτι στο 95, οκ. Okay. Και Βόλος Άρης 0-1, σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Βόλου στο 91. Η μπάλα έχει βγει ολόκληρη την πλάγια γραμμή. Ξεκάθαρα. Οκ. Okay. Απλώς υπάρχει ένα πέναλτι που δεν το πήρε χαμπάρι ο διαιτητής, το ΒΑΡ πετούσε ένα ετό, υπάρχει κανονικά χτύπημα του Ντάτκοβιτς στον Περέα, κάτω του κουτεπιέ, δηλαδή του δίνει κανονικά κλωτσιά. Τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν πλάγια, η μπάλα πήγαινε να βγει, δεν έχει σημασία. Όταν κλωτσάς χαμηλά στο πόδι, κανονική κλωτσιά, αν το δεις, εγώ περίμενα ότι το ΒΑΡ θα υποδείξει το πέναλτι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα πέναλτι, ξέρεις, άδικο και ότι οκ, okay, αλλά πολλές φορές υπάρχει και αδικία στο ποδόσφαιρο. Όπως πολλά χέρια πλέον δεν έχουν λογική και θα ήταν στην κατηγορία, δεν το ήθελε, μαζεύτηκε. Νομίζω ο κανονισμός αναφέρει ότι είναι πέναλτι και η πτώση και η ανατροπή του Περέα. Οκ, okay, κέρδισε ο Άρης. Μόνος πρώτος όπως είπες. Επόμενη αγωνιστική. Χωρίς ημερομηνία Τρίπολη Απόλλων Σμύρνης. Συνεχίζει ο Απόλλων Σμύρνης την προετοιμασία του. Ναι. Θα εμφανιστεί πολύ δυνατός, να ξέρεις. Αν και θα πληρώσει το ότι έδειξε τον Μπάμπη. Έτσι, έτσι. Θα το πληρώσει. Λοιπόν, Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη. Βόλος Νούπου Σου ΠΑΟΚ. Πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ που δεν παίζει Παρασκευή. Πρώτο μάτς. Παίρνει λίγο, πάει προς Σάββατο. Ω, βολάρα και δρομάρα. Δεν σας χάλασε. Αφής, πάμε. Πάμε. Με βγάζουν εδώ. Στην Τούμπα δεν με βγάζουν, αλλά στο Βόλο πολύ πιο εύκολα, δεν φαντάζομαι. Βολάρα. Θα πάρω το δήμαρχο. Βολάρα. Σου έχω το καλύτερο τσιπουράδικο τώρα, Νέα Ιωνία. Ξυφίας. Άστο. Πέσα στον συμπαρουσιαστή που μας έτρεχε στην καλή μεριά και άλλο μεριά. Τι να ξέρει ρε, ο τουρίστας. Τι να ξέρει. Καταρχήν δεν τρώει ψάρια, δεν τρώει θαλασσινά, δεν ξέρει. Στην Πορταριά και στα τέτοια, να μην στο πήλαιο, στους πρόποδες. Νέα Ιωνία θα πάρει τσιπουράκι. Τι, σε παρακαλώ τώρα. Ξυφίας, ιστορικό. Όσοι μας ακούνε από τον Βόλο τώρα καταλαβαίνουν ότι νιώθουμε. Και ξέρω και άλλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, τον Βόλο τον έχουμε χαρτογραφήσει. Επίσης, Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, Ολυμπιακός Πανετολικός στις 8.30. Πάμε στην Κυριακή, Άρης Πας Γιάννενα. 3-3. Μπαίνει, ναι. 3-3. Γιατί είναι το πρώτο μάτς του Πας. Καλύτερα να μην έρθουν οι Γιαννιώτες. Το πρώτο μάτς, γιατί και αυτός βρισκόταν κάτω από το ιδιότυπο καθεστώς του. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, αλλά εσείς ξεκινήσετε λίγο πιο αργά, γιατί ανεβήκατε τώρα, δεν προλάβατε όλη αυτή η κατάσταση. Πρεμιέρα δηλαδή για τον ΠΑΣ στο Χαριλάου. Ναι, εννοείται. Ασάρα. 3-3, ρε, τώρα. Και μετά πάω Παναθηναϊκό,
να κάνω το απόλυτο για να του τελειώσω. Mm-hmm. Που θα είναι συνδιεκδικητής φέτος ο Παναθηναϊκός, γιατί επιστρέφει στην Ευρώπη, εξέτησε την ποινή του. Εξέτησε βέβαια ορισμένοι που είναι κοντά στον Άρη, όχι από την ομάδα. Φίλαθλοι λένε ότι κάτσε να δει για τον Παναθηναϊκό, μπορεί και του χρόνου να μείνει. Δεν ξέρω αν είναι ευσεβής πόθος ή όντως πληροφορία. Οκ, okay, ρε παιδί, μπορεί να ασχολήσει με Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, αν προκύψει κάποιο θέμα. Όφη Ατρόμητος στις 6, ΑΕΚ Λαμία στις 8.30 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου η ώρα 7.30 ΑΕΛ Παναθηναϊκός. 6 παιχνίδια δηλαδή, 7 πόσα έχουμε. 6. 6. Πώς θα το διαχειριστούμε, πώς θα το διαχειριστούμε τόσα πολλά παιχνίδια. Περιμένουμε αγωνία των Απόλων να μπει στην πέμπτη αγωνιστική. Πότε ήταν, ρε, το θυμάσαι εκείνο στη Γάμα που περίμενε ο Αγροτικός Αστέρας. Έχει 15 χρόνια μπορεί και να έχει. Περίμενε να είχε κάνει μια έφεση με Πέτρο Θεοδωρίδη, τότε πρόεδρο ο Αγροτικός. Με Πέτρο. Είχε κάνει μια έφεση για να ανέβει και το δικαστήριο έπαιρνε αναβολές από εδώ, από εκεί. Γιατί είχε φτάσει Χριστούγεννα και δεν είχε ξεκινήσει ακόμα να αγωνίζεται. Και το πρωτάθλημα έπαιζε κανονικά της Γάμα. Με τις αγωνιστικές να μετατίθενται, οπότε ξεκίνησε τον τέτοιο και κάθε μέρα παίζανε ποδόσφαιρο μετά και του. Και μη του Άρη, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο ακόμα, Κρέμι. Εδώ και 8 χρόνια, 10. Τι εννοείς. Κάνει κάτι ο Άρης, είχε κάνει δικαιολογημένο νομίζω μια ένσταση, προσφυγή, δεν θυμάμαι και δεν έχει. Με τη Λαμία μήπως. Μήπως με τη Λαμία και τον Τουρμισάη τότε. Όχι, την, όχι, παλιότερα. Μάχη. Τέλος πάντων. Εντάξει, βγαίνουν και αυτά μωρέ τώρα, δεν πειράζει. Για πούμε τα δικαστικά δεν έχω όρεξη. Δευτεριάτικα. Το ένα δεν έχει όρεξη, το άλλο δεν έχει όρεξη. Το ένα δεν έχει. Άμα κέρδιζε ο Πάου, μια χαρά τώρα τραλαλή τραλαλό. Όλοι πόντι μαζί. Θα σου έλεγα εγώ. Αλλά το ένα δεν έχω όρεξη εκείνο. Τέλος πάντων, είπαμε είναι κιόλας ότι Παρασκευή μετά τι να πεις, ας πούμε. Σου χαλάει και το τέτοιο εδώ. Την αίσθηση, ρε παιδί μου. Ή μάλλον στη φτιάχνει, θα πω. Εγώ θα πω στη φτιάχνει. Ναι. Το αλλάζει γιατί Παρασκευή βλέπεις μπαλίτσα, νομίζεις ότι το λιγότερο είναι Σάββατο. Mm-hmm. Τελειώνει το μάτς, ξέρω εγώ αυτό. Μπορεί να. Τώρα έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν βγαίνεις και έξω. Πέφτεις, κοιμάσαι και λες πω αύριο Κυριακή Δευτέρα. Και είναι Σάββατο. Και λες ωραία, μάγκα που τέλειο. Αλλά μετά είναι ξενέρωτο το Σάββατο Κυριακό. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε στο μικρό μας διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε με γραμμούλες από τους ακροατάς εδώ να τοποθετηθείτε, να ερωτήσετε και τον Στέριο ενδεχομένως πραγματάκια που αφορούν. Θα μάθουμε, είπαμε 11.30 ώρα αποστολή. 9.30 είναι προπόνηση. Ναι, 11.30. Δεν θα προλάβουμε. Όχι. 11.30 τελειώνει η προπόνηση. Δεν θα προλάβουμε, πιστεύω. Λες, τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Θα κάτσεις και στην επόμενη να ενημερώσεις τον κόσμο. Τον επόμενο φίλο. Ναι, ναι. Η ανανεωμένη Μίλαν περιμένει την Πολόνια στην πρεμιέρα της στην Serie A. Στην Big Win το ζεις με ενισχυμένες αποδόσεις, live streaming, προσφορές και εκατοντάδες αγορές. Επιτρέπεται άνω των 21 αρμόδιος ρυθμιστής UKGC, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας 210-9237. 7-7-7. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Ρίτσι σε καζίνο, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια όπως δώρα, εκπλήξεις αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις. Όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή τους στο καζίνο. Αν είστε από αυτούς λοιπόν που πάντα ανέβαλαν την επίσκεψή τους στο καζίνο, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Το Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης αλλά και ο πιο ασφαλής. Μικρή ανάπαυλα λοιπόν, επικοινωνείτε στο 231-0287 και 3 οκτάρια. Εδώ θα είμαστε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας, δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας. Με Στέργιο Αναστασιάδη, επικοινωνείτε στο 231-0287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54-222. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αριστίδη, ο οποίος δηλώνει εντυπωσιασμένος από την νέα μεταγραφή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Τσόλακ, ή μάλλον καλύτερα τη σύντροφό του. Όπως με ενημερώνει, έχει κάνει ρεπορτάζ στο Instagram και τέτοια. Καλημερίζουμε και το φίλο μας τον Γιώργο, μας ενημερώνει ότι του Αγίου Χαραλάμπινης 10 του Φλεβάρι. Επίσης. Και καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα, μας κάνει ποδαρικό στην καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Δύο καταγγελίες θέλω να κάνω. Παρακαλώ. Η πρώτη είναι ότι εδώ και καιρό ένας ραδιοφωνικός παραγωγός υποκινεί τον κόσμο σε επεισόδια. Ονειρεύεται παράταση, ονειρεύεται ότι θα πάμε σε απέναντι. Αυτό ο Χρυσοχοΐδης τι κάνει, το μνημόνιο διαβάζει ακόμα. Να επέμβει, τι κάνει. Δεν υποκινούμε. Έπρεπε ήδη... Εκφράζουμε ένα σενάριο. Άμα θέλεις να δεις παράταση, κάτσε και δες κάτι σε μαγνητοσκόπηση, εντάξει. Η καρδούλα μας δεν το αντέχει. Η δεύτερη καταγγελία έχει να κάνει ότι δεν μας αφήσανε να πάμε στο Βόλο. Θέλαμε να πάμε να κρεμάσουμε ένα πανό. Ήρθατε στο Βόλο με ήττα από την Κόλο. Δεν μας αφήσανε για το αξιότιμο σωματείο της πόλης. Έτσι να τιμούμε και τα παλιά. Και καταρχήν, Σέργιο, να ξέρεις, έχω ήδη το σκόρερ έτσι και τύχουμε με την Μπαρτσελώνα. Ναι, ναι. Είναι αυτός ο παίχτης που έκανε το λάθος στην Μπαρτσελώνα. Και θα βγουν τα πρωτοσέλιδα και θα γράφουν «Την τιμώρησε». Το έχω ήδη. Ότι θα σκοράρει, θα είναι η ίδια περίπτωση με τον Ζίφκοβιτς. Μουρμούρες για Κούμαν. Κοιμισμένο, τον άφησε να φύγει. Α, μπράβο, α, μπράβο, α, μπράβο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Την είπαμε και τη δεύτερη καταγγελία. Ναι, ναι. Και μια πρόταση να κάνω, ναι, μια πρόταση. Παρακαλούμε. Το Open δεν έχει στο αθλητικό του πρόγραμμα. Εντάξει, δεν θέλω να επεμβαίνουμε σε άλλους, σε ομίλους, σε τέτοια. Αλλά το αθλητικό του πρόγραμμα, τώρα άμα δεν δείχνει τους αγώνες του ΠΑΟΚ, είναι φτωχό. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, το Σάββατο, που είναι ποδοσφαιρομέρα, και δείχνει την Ανίτα. Εντάξει, είναι ξεπερασμένη. Θα μπορούσε να βάλει αγώνες ουκρανικού πρωταθλήματος. Ας πάρει μια ομάδα. Πόσο να στοιχήσει. Εγώ πιστεύω θα είναι φτηνότερα από την παραγωγή της Ανίτα. Ας πάρει μια ομάδα. Και για την ιστορία να πούμε ότι κέρδισε η μεγάλη ομάδα της Κόλο χθες 0-2 την Ελβίβ. Ακολουθούμε. Τι είναι αυτό, εργοστάσιο. Η Ελβίβ. Έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με αυτήν. Με την Ελβίβ. Βέβαια. Φιλικό. Όχι φιλικό. Αν είναι η ίδια η Καρπάτη Ήτανε... Λβίβ. Όχι, όχι, δεν είναι αυτή, αλλά έπρεπε να το γνωρίζει. Έγινε. Σε χαιρετούμε, φιλιά, τσάω τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ήθελα να πω με τις καλύτερες διαθέσεις. Δυστυχώς το ΜΑ... Το ΜΑ ξέρεις ότι πόσο πολύ τσιπολύπτωμε. Φοβάμαι να γράψει την άλλη μέρα. UEFA Mafia πάλι. Ω πάρε, μια χαρά σε πάει UEFA φέτος. Το βλέπω. Σέργιο, καλησπέρα. 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 Δεν είναι, πάει καλά, το βλέπω πολύ κατηφορικό το γήπεδο, ρε φίλε. Ποιο, Σέργιο, της Κράσνονταρ. Τη Κράσνονταρ. Έχει πάει, Στέργιο, πώς είναι το γήπεδο εκεί. Ίσως σαν να έπαιζε πάω το Γάλλιο. Δεν είναι μεγάλο αλφάβη. Δεν είναι, είναι κάτι φορά. Αλλά είναι άλλο γήπεδο αυτό. Δεν πήγε σε αυτό που θα παίξει πάω το αύριο. Γήπεδο, άλλο γήπεδο, ναι. Άλλο γήπεδο. Απλά ίσως να έβλεπα στιγμιότυπο πάω το Γάλλιο με το 7-2 και ξενέρωσα, ας πούμε. Αλλά ξέρεις κάτι, επειδή πιστεύω πολύ στις προλήψεις, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστείτε, δηλαδή έχω αρρώστια. Ναι. Αυτός ο Μάρκους Μπέρκ μπορεί να μας χρωστάει κάτι από Κίζα. Δηλαδή το έχω στο μυαλό μου εδώ και 14 μέρες, ας πούμε, και το λέω και στο καρντάσι μου, ας πούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω, και το 0-1 είναι πολυτέλεια. Δηλαδή πάρε το Χ φυσικά με γκολ, γιατί το 0-0 είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά, να πούμε τώρα. Πολύ αισιόδοξο σε βλέπω, ρε ψηλέ. Πολύ αισιόδοξο, έτσι. Άκου να σου πω, μπαμπή, εγώ ασχολούμαι με τα γκαντεμόσκυλα και με τα γουρλόσκυλα καμιά 30 ετία. Άστα να πάνε. Τι... Μην ασχολείσαι μαζί μου. Ποιο γκαντεμόσκυλο είδες και επηρέασε τώρα την ψυχολογία σου? Ποιον είδες? Όχι, δεν είδα κανέναν. Είναι το φίλι το που με διαπερνάει. Δηλαδή εγώ σε τρίπο του Πρέλεβιτς με Γκούροβιτς το έχω ξαναπεί. Το ξέρει ο Σέργιος. Που χάσαμε τα βαλιάζι στο παλέ, αλλά πήραμε τελικά την πρόκληση με το Σκάιλ προπονητή. Παίχτη προπονητή και μετά προπονητή.
βαράει τρίποντο πρόεδρος και το βάζει και μου πέφτει το τσιγάρο το πριν. Και σε κάθε πίεση πάω, πετούσε ένα τσιγάρο πριν στη 10 να πούμε. Και... Πόσα πακέτα έχεις μαζί σου σε κάθε πίεση? Εδώ στο Final Four είχα 3 ρε. Ευτυχώς που τότε οι επιθέσεις γινόταν στα 30 δευτερόλεπτα και πετούσε λιγότερα, δεν ήταν στα 24, άσπρο. Ναι, δεν θα σου μένει τίποτα. Λοιπόν, κάτω να ασχοληθώ και μαζί σου. Για πες. Είσαι ένα πανηγύρι και μισθό ρε φίλε. Εσύ, πραγματικά, χωρίς να σε ξέρω κάτι, εσύ με το μπλα μπλα σου, την κοινωνικοπολιτική που διαθέτεις, μπορούσες σε 8 χρόνια που θα έρθει στην ηλικία μου να ήσουν, ξέρεις, που θέσεις ας πούμε είναι ο βοηθός του στη Γενική Γραμματεία ΤΑΒΕ. Είναι όνειρό μου να πάρω μια Γενική Γραμματεία κάποτε. Ναι, δηλαδή ναι. Και μια ομάδα. Είσαι Πασοκτής, ναι. Είσαι Μουσάτος σίγουρα. Ναι, χοντρός. Έχεις μεγάλο κεφάλι. Όχι, σε παρακαλώ ρε ψηλέ. Σε παρακαλώ ρε ψηλέ. Τι κεφάλι μεγάλο. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Όχι, δεν το λέω κακό, γιατί εγώ έχω μεγάλο κεφάλι. Εγώ δεν έχω. Τι ακάνω. Αν με δεις τα 22 μου, αν με δεις τα 22 μου, θα πεις αυτός... Μάντεψε ποιος λοιπόν από τον Τζιλό. Πώς έμπηγε η Ιταλία να κάνει modeling. Και αν με δεις τώρα, έχω δύο Spalding. Πάρε, το κόλλητα στην κοιλιά. Κατάλαβες, δηλαδή, θέλω να σου πω εσύ, ναι. Ακόμα και στη μουσική που έχεις το Σέργιο δίπλα σου. Το Σέργιο Λεόνα. Το λέω εγώ, ας πούμε. Ακόμα, χαλαρά, δεν βάζει τα κινητά. Συλλέγεται λίγο. Ρε, εσύ σε διώξες την τραβάμε κάθε πρωί με αυτού. Ακούω, φίλοι, ναι. Αύριο βάλει ένα New Order, αύριο ένα Dead Kennedy, τι ζητάει ρε παιδί μου. Αύριο θα σε παίξω τέτοιο. Αύριο θα σε παίξω New Wave. Αύριο θα μου παίξει. New Wave. Θα σου κάνω αφιέρωμα. Έγινε. Σε φιλούμε. Είσαι ακούστηκες. Σταμάτα λίγο. Σεργιό, θα είσαι τώρα. Δηλαδή ειλικρινά, δεν φοβάσαι την κάτι φορά? Όχι. Όχι. Ειλικρινά σου πάντα όχι. Δηλαδή... Εμπεριστατωμένα ποντάρεις ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέβει 100%, 110% ας πούμε έτοιμος. Ναι, θα είναι. Αυτό. Έγινε. Μακάρι. Ψηλή μας άγχωσες, όπως τους λέει ένας φίλος εδώ, δηλαδή ειλικρινά. Τέλος πάντων, δεν εκφράζει πολύ αισιόδοξη, ίσως επειδή είναι Δευτέρα τώρα και... Ξύπνησε λίγο έτσι. Κοίταξε, όταν βλέπεις τον αντίπαλο να πετυχαίνει 7 γκολ 2 μέρες πριν. Επηρεάζει, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Δεν θα είναι έτσι το μάτς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλη διοργάνωση, άλλη προσέγγιση. Εγώ δεν επηρεάζομαι από τέτοιο. Βάλε με να παίξω που δεν επηρεάζομαι λοιπόν από τέτοιες καταστάσεις. Εγώ πιο πολύ φοβάμαι, ξέρεις, ένα καλό σκορ αύριο 1-1 τη ρεβάνση Τούμπας. Πιο πολύ τη φοβάμαι παρά το αυριανό μάτς. Κοίταξε, χωρίς κόσμο δεν είναι όπως. Τα παλιά τα χρόνια με κόσμο, ένα-ένα έξω τελείως. Και πανηγύρια παίξουν τώρα, είναι η σειρά μας. Αυτά ήξερες. Άστο. Γι' αυτό σου λέω. Φέτος η χρονιά όλα πάνε στον ΠΑΟΚ ιδανικά. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Και τα παιχνίδια τα ίδια, αλλά και οι συνθήκες. Δηλαδή, το συζητούσαμε και με τον Σταύρο την προηγούμενη εβδομάδα. Και μόνο το ότι έκατσε έτσι η κλήρωση. Ξεχωρώ από την Ευρώπη που είχε δύο παιχνίδια στην έδρα του νοκάουτ, και η κλήρωση στην Ελλάδα. Όπου είχε δύο μάτς στην πρεμιέρα, ασχέτως ας πούμε το πώς εξελίχθηκε το Παγκοτρόμητος, είχε δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Το πρώτο ταξίδι του σημερινό, γενικότερα. Το πρώτο ταξίδι. Πρώτο ταξίδι τη Γενάβλος για το Βορρά, όχι για τον Νότο. Έδωσε εδώ την ομάδα, την απάλλαξε από τη σκέψη αυτά. Όχι, να, ταλαιπωρία, πού πάμε, αυτά, κορονοϊζει, σε λέω, τες ιστορίες. Έμεινε εδώ προσιλωμένη, έκανε την προετοιμασία σε εγκαταστάσεις, στο ένα το άλλο. Οπότε. Ναι. Πάει ρε παιδί μου, ένα ταξιδάκι τώρα, όλα για όλα. Ο Λιμιός πήγε ταξιδάκι σήμερα, από ό,τι είδαμε. Ναι, σε πέρασε το παιδί του. Κολονία, να τελειώσει και η μεταγραφή. Πόσες μέρες περάσαν από τότε που εκδηλώθηκε? Πέρασε ένα δεκαήμερο. Πέρασε. Πέρασε. Καλή επιτυχία στον Δημήτρη, γερός να είναι. Δύσκολο ποτάθλημα αυτό της Bundesliga. Εντάξει, έχει τα φόντα νομίζω να βελτιωθεί ακόμα περαιτέρω.
και να πάρει και μια καλύτερη μεταγραφή. Όχι ότι η Κολονία είναι άσχημη ομάδα, εντάξει, αλλά δεν είναι από τη στόπ. Είναι σημαντικό βήμα. Bundesliga. Για μένα το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα και το πιο ανταγωνιστικό μετά την Πρέμιερ. Το έχω μεγαλύτερη υπόλοιψη. Λατζιέρις να πήγαινε στη Γερμανία, βήκες, τι μου λες τώρα. Είναι δυνατό, πόσο μάλλον ο ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε. Οπουδήποτε, ας πούμε, εκτός χώρας. Θα μου πεις και από εδώ, εντάξει, αναμείβεσαι. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα 200-300 που τα υποτιμούμε και λέμε τώρα είναι δυνατό, μπάτζετ, παίχτες. Είναι μια χαρά ζωάρα. Είναι μια χαρά ζωάρα και με μια συνετή διαχείριση σου μπαίνουν SAE. Μπορεί να σου μείνουν, ας πούμε, από τα χρόνια. Αν παίρνεις σε 10 χρόνια καριέρας κάθε χρονιά 200-300, μια χαρά είναι. Αυτά τα λέω, ας πούμε, για τον κόσμο που δεν έχει αίσθηση, ας πούμε, της αναλογίας. Μπορεί να παίρνει άλλος ταμείο ενεργείας, αλλά ζητάει επιτακτικά, ας πούμε, μεταγραφές. Έχουν αίσθηση και αυτοί που παίρνουν τα χρήματα αυτά. Ναι. Και τα κάνονται στον Άσο. Κοίταξε, εντάξει, από την άλλη, ρε παιδί μου, είναι και πώς μαθαίνεις. Ένας άνθρωπος στρώνει τη ζωή του με τα 500 ευρώ, τα 564 πόσα είναι. Ένας, ας πούμε, την στρώνει με τα 2000, ένας με τα 5 και εκεί διαμορφώνεις και τις ανάγκες σου. Αν σου λείψουν αυτά μετά, δηλαδή άμα παίρνεις 5000 και ξαφνικά παίρνεις τα 2, για σένα θα είναι καταστροφή. Γιατί έτσι είναι, έχεις έτσι καθορίσει, ας πούμε, όλη σου τη ζωή με βάση αυτά τα ποσά. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά οκ, okay, από την άλλη είναι καλό να έχουμε μια επίγνωση έτσι μικρή των πραγμάτων. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54-222. Την Παρασκευή έκανε το ντεμπούτο και ο Κούτσιας σε ηλικία 16 ετών, 7 μηνών και 10 ημερών. 16 ετών εσύ. Και δεν πήρε, ρε φίλε, το ρεκόρ του νεότερου παίκτη στον ΠΑΟΚ, παίζει Αλφα Εθνική. Γιατί είπαμε Κούτσιας 16 ετών, 7 μηνών και 10 ημερών. Απόστολος Τσουρέλας 16 ετών, 7 μηνών και 9 ημερών. Μια μέρα νωρίτερα. Βάλτο να πω. Άσε ρε Τσουρέλα το παιδί. Βάλτο λίγο. Ή βάλτο ρε πάω στην πρώτη αγωνιστική μέσα να. Δεν τα βλέπετε αυτά. Να σπάσει το ρεκόρ. Όντως. Άντε, ξυπνάτε. Στην ιστορία του ΠΑΟΚ ή τη πρώτη εθνική. Στην ιστορία του ΠΑΟΚ που παίζει στην Αλφα Εθνική. Σλάς Σούπερ Λίγκ. Λούμπερ, καλά το είπες. Σλάς Λούμπερ, ναι, εθνική. Ξέρουμε ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής. Εμένα με ενδιαφέρουν αυτές οι άχρηστες πληροφορίες. Ο ποδοσφαιριστής, ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ποτέ σε επίπεδο πρώτης εθνικής. Έχουμε τέτοια εικόνα. Εντάξει, το γκουγκλάρουμε λίγο να το δούμε. Ξέρεις, αύριο μεθαύριο. Μπορεί να σε πάρει Τσουβέλας με κανένα ταξί και να σε ρωτήσει αυτό. Δεν το γνωρίζεις. Κούτσια, στη θέση αγωνίζεται. Επιθετικός. Αλλά δεν. Εντάξει, προχθές. Έτσι το κουτσό έβλεπα, ρε παιδί μου, σε ένα καφενείο. Πάντως η σχετική λίστα ξεπέρασε τον Θωμά Μαύρο, ο Κούτσιας. Ο οποίος έκανε ντεμπούτο. Δεν θυμάμαι τότε. Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι εκείνη την εποχή ήταν πιο δύσκολο για ένα πιτσιρίκα να βγει να παίξει πρώτη ομάδα. Ναι. Αν δεν πήγαινε 25-26, ναι, να ήσουν ταλέντο, δεν έπαιζε μπαλίτσα. Έπαιζαν οι γεροντάρε εκεί, 35-άριδε, 40-άριδε, αυτά. Και δεν υπήρχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Ενώ το ποδόσφαιρο τώρα έχει αλλάξει και βλέπουμε ότι οι ομάδε όχι απλά εμπιστεύονται, στηρίζονται πλέον σιγά-σιγά σε 19χρονου και 20χρονου. Γιατί έχει γίνει και πιο physical game, έλα λίγο, έλα λίγο. Διαβάζω εδώ, να ενημερώνομαι. Οπότε χρειάζεσαι, ας πούμε, έτσι, περισσότερες αθλητικές ικανότητες που τις έχεις σε αυτή την ηλικία παρά τόσο την εμπειρία που έχει η γεροντάρα. Πλέον φτάσαμε σε σημείο ο 31χρονος που τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε 32χρονος στην καλύτερη ηλικία για ποδόσφαιρο, το θυμάσαι αυτό? Ναι, βέβαια. Να θεωρείται πλέον σχεδόν παλέμαχος 31-32, ότι δεν μπορείς να στηνθεί σε αυτό, να δεν μπορείς να στηριχθείς. Δηλαδή ποιος Ρονάλντο και Μέση. Με το λίγη σας με αυτή 31χρονη, 32χρονη. Στα άκρα λέει οι σχέσεις Σοάρες Μπαρτσελώνα. Μήπως είναι ένα καμπανάκι για τον ΠΑΟΚ αυτό? Μήπως να κοιτάξει κατά εκεί? Δανεικός. Δανεικός, μωρέ, ναι, είναι αυτό. Επειδή μην του κρεμάσουν το δελτίο τώρα στην Βαρκελόνη. Αλλά θα ταιριάζει ο Σοάρες στον ΠΑΟΚ. Εννοείται πως θα τον ψήσει ο Παύλο Γκαρσία. Μίλησαν. Ναι, ναι, ναι. Πήρε τηλέφωνο και τον Μπιζέρα. Ναι, ναι. Ο Σοάρες στην Ουρουγουάη. Ναι, μαζί ελάφια είχαν κυνηγήσει. Θα τέριαζε τον Πάκο Σοάρες τώρα εδώ να φτιάχνουμε μια φάνταση, ας πούμε. Όχι, λέχω Τζόλι και Κούτσια. Έτσι ακριβώς. Ιδιαίτερα με το Δομήνε. Ναι, σε παρακαλώ τώρα. Σοάρες. Κάμε στα παιδιά, τα αφήσουμε άσχη. Κλειστή η πόρτα βρήκε ο Σοάρες
όσον αφορά τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο, γιατί είπαν ότι εδώ έχουμε Βαγγέ. Βαγγέ. Να μην μπερδεύτηκα τώρα. Έχω μέσα το μήνο Βαγκάι, Βαγκό, Βαγγέ. Και δεν θα το πω κι εγώ ποτέ σωστά στην ζωή μου. Είχαμε χθες και το live κόψιμο του Σιώβα από την Εθνική. Live. Ναι. Δεν το είδα αυτό. Το ανακοίνωσε ο Το διάβασα, ρε παιδί. Το είχαμε στο Open. Στο Open, ναι. Ξεκίνησε η εκπομπή με συνέντευξη του Φανσχίπ. Και πάνω στην κουβέντα. Α, να σα πω και το άλλο. Τελείωσε ο Σιώβας. Εντάξει, για μένα σωστά. Οκ. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κουμπάρος ο Σιώβας με το Μανολά ή όχι. Κάτι τέτοιο άκουσα. Δεν ξέρω τα κουμπαρελίκια του Σιώβα και του Μανολά. Δεν θα είναι απίθανο να έχει κουμπάρι. Εντάξει, ναι, λογικό. Αλλά βάσκο. Δεν βγαίνει σε φίλη στην τηλεόραση να λες ότι πρέπει να παίζουμε με το Μανολά μαζί, γιατί με το Σβάρνα, εντάξει. Οκ, okay, δεν τα πάμε και πολύ καλά, είναι και μικρός κτλ. Τελείωσε λοιπόν από την Εθνική ο Σιώβας. Δεν θα ξανακληθεί όσο είναι ο Φανσχίπ. Ο Φανσχίπ ακολουθεί λίγο. Πρέπει να έχει μελετήσει. Ξέρεις πόσο άλλοι διαβάζουν, ξέρω εγώ, τους μεγάλους στρατηγούς. Ξέρεις, στρατάρχες εδώ τώρα σύγχρονοι διαβάζουν και κάνουν Παυσανίας και τέτοια. Ο Φανσχίπ πρέπει να έχει μελετήσει, ρε Χάγκελ. Η λογική λέει ναι. Ναι, γιατί και με τον Ρεχάγκελ τότε θυμόμαστε, είχε κόψει Γεωργάτο μετά την τεσσάρα από τη Φιλανδία και γράφαν που πάζε ρε Χάγκελ και αυτά. Γεωργάτο δεν έπαιρνε τον. Πώς το λένε, το Ζήκο. Γιατί δεν παίρνει το Ζήκο και πού θα πάμε. Μην ξεχνάμε ότι πριν το έπος του 2004 είχαμε φάει μια εξυγυρισμένη τεσσάρα από την Ολλανδία. Και βγήκαν όταν βγαίνανε, ας πούμε, εφημερίδες και λέγανε ότι πάμε να μαζέψουμε, πάμε να γίνουμε νέα εθνική του 94. Και αν θυμάσαι, ξεκίνησε ο Ρεχάγκελ με μια βαριά ήττα, νομίζω, τη Φιλανδία. 5-1, τεμπούτο. Τον καιρό εκείνο το έχω ξαναπεί, ήμουνα στη σχολή. Τη μεγάλη σχολή που φοιτούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Λάμπα τα λεφτά που δώσαμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, και πιτσιρικάδες μας είχαν αναθέσει μια εργασία να κάνουμε, ας πούμε, μια εφημερίδα να στήσουμε. 8 σελίδων, 16 θυμάμαι. Mm-hmm. Και κάποιος από τους σπουδαστάς, από την Έδεσα η καταγωγή του, πήγε στον τότε πρόεδρο της ΕΠΣ Έδεσας να τον κάνει μια συνέντευξη. Και δεν πήγε στον αντιπρόεδρο της ΑΕΚΟΡΕΣ ή είχες μέσα. Και ήταν μια από τις ερωτήσεις, πώς βλέπετε την εθνική ομάδα και την πρόσληψη του Ρεχάγκελ. Πριν αρχίσει η ομάδα και ψάρι. Και η απάντηση ήταν ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες προπονητές. Δεν γίνεται με τον κάθε τουρίστα ξένο να πάμε μπροστά. Το έχω ακόμα την εφημερίδα. Δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου να τον δώσει στο λαό. Μπορεί και να μίζει κιόλας, δεν θυμάμαι. Αλλά σου λέω, εντάξει, το είχαν γραφτεί πάρα πολλά. Ο φίλος μας ο Γαβρίλη λέει: Μπάμπι, ο Φανσίπ λέει μελέτησε τον Φερέιρα. Σε ποιο κομμάτι, ας πούμε, και πώς το αντιλαμβάνεσαι. Το να τελειώνει παίκτες. Μάλιστα. Δεν άρεσε στον φίλο σου, τον Κώστα Καραπαπά, η συγκεκριμένη εξέλιξη. Εξέφρασε την άποψή του μέσω social media. Δηλαδή, όπως βέβαια που λέει τη γνώμη του, δεν σέβεται τους κανόνες και την εθνική. Και ο Ομοσπονδιακός που ανακοινώνει σε τηλεοπτικό κανάλι ότι τελειώνει με την εθνική του ποδοσφαιριστή είναι αυτός που σέβεται τους κανόνες. Αλλά το σεβασμό σας τον είδαμε στις ανακοινώσεις και τα αφιερώματα που κάνετε για τον Ντοροσίδη που ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Τι είδε, βγάλατε ανακοίνωση, ούτε αφιερώματα κάνετε. Σας έπεσε βαρύ που τον είδατε να τελειώνει τα μπλούχο στην καριέρα του. Τα ξεφτυλίσατε όλα. Γιατί δεν λέτε. Είναι κάπως αυτή... έτσι η προσέγγιση. Να, η φράση τα ξεφτυλίσατε όλα που το χρησιμοποιούν και ορισμένοι στην πόλη μας. Ότι αυτή η ΕΠΟ τα ξεφτέλησε όλα. Ενώ οι προηγούμενες ΕΠΟ τα κάνουν όλα ρόδινα. Με τις κραγκάσεις κτλ. Είναι γενικότερα ένα αφήγημα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στα ποδοσφαιρικά, γενικότερα σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας, το όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτή η γενίκευση και αυτή η ισοπαίδωση οδηγεί σε άλλες καταστάσεις. Ας πούμε, το είδαμε και στην πολιτική ζωή, το βλέπουμε έτσι, ας πούμε, ναι, και στην κοινωνία. Το όλοι οι ίδιοι. Το ότι ρε παιδί μου, μπορεί αμφότεροι να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν σημαίνει ότι όλοι οι ίδιοι. Θα μου πεις το μη χειροβέλτιστο. Εν προκειμένου, αυτό ισχύει. Καλημερίζουμε τον φίλο μας ο Στέλιο που λέει: Καλημέρα, Μπάμπη. Σήμερα έχεις υποστήριξη από την πιο σεμνή, λέει, παοξίδικη φωνή. Ευγενικός, μιλίχιος και σχεδόν πάντα ενημερωμένος. Πάω κάρα, γράφει ο φίλος μας ο Στέλιος για εσένα. Όχι σχεδόν, τι σχεδόν. Εννοείται πάντα ενημερωμένος και όντως έτσι, ας πούμε, πράος, ευγενικός, χωρίς μεγαλοστομίες. Το ξέρω κιόλας χρόνια, αλλά όπως πρέπει να είναι χωρίς. Αου αου, Βραζιλιάνο Πεκτάρα και τα λοιπά και τα λοιπά που έχουμε ζήσει σε αυτήν την πόλη. Και μια κρυφή πτυχή του Στέριου, την οποία δεν τη βγάζει προς τα έξω. Για πες. Είναι μεγάλος ιστοριοδίφης
γενικότερα τον ρεπορτάζ, είτε σε έντυπα site, είτε σε, ναι, ναι, αλήθεια, σε ηλεκτρονικό τύπο. Απίστευτες ιστορίες, να σου μεταφέρει ατάκες από συναδέλφους του και τα θυμάται όλα. Αυτά κανονικά πρέπει να γράφεις. Δηλαδή, αφού καθόμαστε έξω και κλαίμε κάθε φορά και να θυμηθεί μια νέα ιστορία. Καλημέριζω τον φίλο μας τον Διεγκίτο που λέει Υπεχοδέ Μπατμανίδης Χαράλαμπος. Ορίστηκε από το ψηλό. Όνειρο, όνειρο εννοείται το. Υπεχοδέ ανήκει και σε σεραϊκά χέρια. Γενικότερα αυτό συγκεκριμένο Υπουργείο, όταν δεν έχουμε Πασόκ. Έχει μια τάση προς, την, προς τα σέρας. Ναι ρε παιδί μου, και ο Εθνάρχης από εκεί ξεκίνησε. Δημοσίων έργων ήταν. Έφτιαξε εδώ έργα, τέτοια πολυκατοικίες, αυτά, τέτοιες ιστορίες, αντιπαροχές. Πώς δήλωσε ο Τζούνιορ ως δικό γονιστήριο, ρεμάλια, πώς σου είπε. Ναι. Έτσι ακριβώς. Είχε έρθει πέρυσι Αναστασιά, εμείς το βγάλαμε στη γιορτή κερασιού. Ήρθε. Πήρε το χρήσμα. Πήρε χειραψία, ναι. Νομίζω πες να είναι η πρώτη φορά που έρθει σε αίρες, ποιος ξέρει. Γενικότερα η ζωή του. Ναι, στη ζωή του, εννοείται. Αλλά πρώτη σε ψήφους. Καλά, εντάξει, Καραμαλής, τατουάζ, ας πούμε, ό,τι και να... Δηλαδή αν το αλλάξεις το επίθετο και το κάνεις Μπάμπης Καραμαλής και βάλεις ψηφιότητα... Βγήκες. Έχει αν μια... όχι πρώτος, αν είναι κάποιος πιο παλιός, μέσα στην τριάδα σίγουρα. Έχει μια τέτοια ταινιάρα με τον Eddie Murphy, την θυμάσαι, 80's, 90's. Όχι ο πρίγκιπας της Ζαμούντα. Βγαίνει νούμερο 2, ε. Ναι, το βλέπω, το περιμένω να δούμε. Αν και εντάξει, κρατάμε. Έχουν σταματήσει τα πάντα. Ναι, μικρό καλάθι. Όπου είχε κατεβεί υποψήφιος γερουσιαστής ο Eddie Murphy. Ναι. Είχε μόλις αποφυλακιστεί, λεγότανε Johnson. Και ο γερουσιαστής, ας πούμε, της τάδε πολιτείας, και εκείνος λεγότανε Johnson και τα λοιπά, είχε πεθάνει και αποφασίζει να κατέβει αυτός με το τίποτα. Πήγε, πήρε από τη γυναίκα του όλη την προεκλογική καμπάνια και βγήκε με σύνθημα Johnson, το όνομα που ξέρετε. Και έτσι, και όλοι ψηφίσανε Johnson, γιατί έτσι μάθανε, ρε παιδί, μόνο κούκι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με περαιτέρω αθλητικές και σημειολογικές συζητήσεις. Να δώσω και κανένα χορηγό τώρα. Διακόπτω τη ροή του προγράμματος για να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα είναι η Αναδομό. Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για ανακαίνιση, δεδομένου ότι το χειμώνα είτε υπάρξει lockdown είτε όχι θα ξαναμείνουμε σπίτι για την προστασία τη δική μας και των ανθρώπων που αγαπάμε. Η εταιρεία ανακοινώσεων που θα επιλέξουμε πρέπει να... Ανακαινήσεων, τι ανακοινώσεων. Που θα επιλέξουμε πρέπει να τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας. Η Αναδομό στέκεται με σοβαρότητα απέναντι στο θέμα του κορονοϊού και παίρνει αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πελατών της με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία σας. Στην Big Win κάνεις παιχνίδι στα playoffs του NBA με πολλά ειδικά στοιχήματα, πρωτοποριακές λειτουργίες και αξεπέραστο live. Bigwin.gr, το νόμιμο στοιχηματικό site για ασφαλές παιχνίδι από όπου και αν βρίσκεσαι. Επιτρέπεται άνω των 21 αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, γραμμή βοήθειας και θεά 2-10-92-37-7-7-7. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Είδαμε μια είδηση σοκ. Είδηση σοκ, ποια είναι? Διαβάζω Sport DNA, αναβλήθηκε η κλήρωση πρωτοθύματος της Volley League. Για αυτούς που ασχολούνται. Ναι. Ναι. Πλήγμα. Δεν ξέρω, έχουμε πρωτάθλημα ακόμα στη Volley League. Έχουμε. Θεωρητικά έχει. Θα τους μαζέψω κάπου. Για σήμερα δεν είναι η κλήρωση, θα γίνει την Τρίτη, παιδιά, μην ανησυχείτε. Εντάξει, μωρέ. Λίγες μέρες υπομονή για τη Volley League. Με 5 ομάδες, με 4, με 8, με 7, δεν ξέρουμε. Αυτό σου λέει, θα γίνει ένα Final Four, θα κάνουν 400 κύπελα, όχι Super Cup, όχι το ένα, όχι League Cup, όχι εκεί. Κοίταξε, ένα Final Four να κρίνονται οι δύο ημιτελικοί στις 20 νίκες, εντάξει, και ο τελικός στις 8 νίκες, στις 10, για κάπου εκεί πάει η δουλειά. Περνάει φανταστικές μέρες ο αθλητισμός τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Αλλά με το Λευτέρα Αυγενάκη θα δαλύσει όλα. Καλά, δεν νομίζω να είναι τώρα θέμα Αυγενάκη. Είναι και θέμα ενασχόληση και ενδιαφέροντος του φίλαθλου κοινού, το οποίο θέλει μόνο την ομαδάρα του στην μπάλα. Α, ναι, αυτό είναι παθογένεια. Ρε, φίλε, ναι. Το Έλληνο παδού διαχρονικά τώρα. Θέλει την ομαδάρα του στην μπάλα να κατατροπώνει, να τα παίρνει όλα σαρώνει και αυτά. Και τελείωσε. Αν στο μπάσκετ παίρνουμε κανένα κύπελο, θα πάμε και στο μπάσκετ. Για να πάμε και στο βόλεϊ και στο χάντμπολ. Δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, εν γέννη για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, διότι ο καθένας κοιτάει, ας πούμε, τώρα τι θα γίνει με τα γραφάρες και έτσι τουλάχιστον. Στο επίπεδο που βρίσκεται τώρα ο ΠΑΟΚ και έχει αυτή την άνεση και έχει αυτό το στάτους που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αλλά από εκεί και πέρα ποδόσφαιρο, αν δεν υπάρχουν βιταγάμα εθνικές και να μπορούν τα παιδιά να αγωνίζονται σε σχετικά νορμάλ συνθήκες,
δεν μπορούμε να περιμένουμε μέλλον, γιατί ως πότε, ας πούμε, και οι δύο-τρεις χορηγοί θα σμπρώχνουν τα πακέτα, βλέπουμε τι γίνεται με την Ευρώπη, οι επιπτώσεις θα φανούνε. Θα φανούνε. Το είδαμε και φέτος στον ΠΑΟΚ. Ναι. Από εκεί που ήταν Χώσε πρόεδρε, πάρε να πούμε τον παιχταρά του έτσι τα μύρια. Τώρα φέτος θυμηθήκαμε εποχές παλαιάς έτσι κοπής. Που Φερρυππίν, πότε παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Μακάμπη, πότε ήταν εκείνο το μάτς, το 5, το 3, πότε ήταν. Το έχει διαγράψει από τον σκληρό δίσκο. Καταλαβαίνω. Που ήταν ζωτική σημασία μάτς. Αν ο ΠΑΟΚ παίρνει τους ομίλους. Μπορεί να έχεις μέχρι και τώρα μπατατούδι. Ηγούμενο. Γούμενο πρέπει να ήταν. Ηγούμενο. Το έχω διαγράψει τελώς. Ναι, ναι, νομίζω κάπου εκεί 3 με 5, κάπου εκεί ήταν τέλος πάντων το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά φυσικά τώρα ποιος ασχολείται, ας πούμε, με τη στιγμή που υπάρχει υλικό, με την έννοια ότι βλέπουμε να. Ακαδημίες, τα παιδάκια πάνε, παίζουν ποδόσφαιρα, οι γονείς τα τρέχουν, εξοδεύουν χρόνο, χρήμα πολύ εξ αυτών. Αλλά δεν υπάρχει. Το καλοκαίρι του 2004 ήταν. Ναι. Το καλοκαίρι του Euro ήταν ο ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά. Ναι, για πρώτη φορά στους. Ναι, στην πιο. Στο προθάλαμο. Στην πιο κομβική. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Δεν μας ακούει, αλλά η σιωπή μερικές φορές μπορεί να πει βαριές κουβέντες, φίλε μου Στέργε. 2-3-4-5-2-8-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίες με την εκπομπούλα μας FM κενό, αποστολή στο 54-2-22. Αυτό που είπες για τα 20 μάτς, να δεις ποιος ήταν τώρα, δεν το θυμάμαι ρε παιδί μου. Τώρα έκανε μια δηλώση ένας παίχτης του NBA, όχι ο Λίλαρντ, όχι άλλος, και λέει ρε παιδί μου, μπορεί να μην είδαμε Clippers Lakers σαν mm-hmm. μάτς, που ήταν ένα πολύ πιθανό σενάριο να αγωνίζονται τώρα στους τελικούς της Ανατολής. Αλλά λέει πιστεύω. Clipper Lakers ή Δύσης. Αυτό το ξέρω. Ανατολή είναι η Νέα Υόρκη. Είναι σωστά. Μπερδεύτηκα. Μπράβο. Ολομπερδεύομαι. Αλλά λέει και να τελειώσει το πρωτάθλημα, καλό είναι να παίξουν 7 μάτς. Έτσι για να δούμε αυτό το Clippers Lakers. Χθες οι Lakers με buzzer beater του Davis. Δεν έχω ιδέα. Ναι, το είδα. Κάτσε και το είδα. Πήρανε το μάτς από τους Nuggets. Οι Nuggets γυρίσανε το παιχνίδι, πήραν διαφορά. Ήταν μπροστά, νομίζω, ένα πόντο. Τελευταία φάση, Davis. Τσακ, μέσα, το χλάτσωσε. Και οδεύουν ολοταχώς για τον τελικό. Νομίζω έχουν κάνει το 2-0. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά MVP mm-hmm. του πρωταθλήματος του NBA. Καλύτερος Έλληνας δεν νομίζω να βγει. Το να βγαίνει, ας πούμε, ο καλύτερος παίχτης, ας πούμε, στο καλύτερο πρωτάθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορεί να σε οδηγήσει στο να βγει ο καλύτερος Έλληνας αθλητής. Ναι. Αλλά εντάξει, να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς στο να. Με αφορμή αυτό που είπατε πριν για το Ρεχάγκελ, δεν είχατε πει. Ναι. Το προηγούμενο ημίωρο. Είχαμε παίξει με τη Φιλανδία, ναι, αυτό δεν είχατε πει. 5-1 που χάσαμε. 5-1, 5-0 κάτι. Την άλλη μέρα θυμάμαι εγώ σε ένα περίπτερο να γράφει μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι πια. Πού πας ρε Χάγκελ, έγραφε. Ναι, ισχύει. Στο πρώτο μάτς του ανθρώπου του την πέσαμε χοντρά, ναι. Γιατί είμαστε εμείς όλοι μπαλαδόφατσες και ξέρουμε όλες τις δουλειές. Δεν ξέρουμε καλά τη δικιά μας μερικές φορές, αλλά ξέρουμε τον αλωνών της δουλειάς. Καλά, εννοείται έτσι. Είναι τα πράγματα. Και επίσης κάνατε και μια αναφορά για την εθνική, για την τωρινή. Και εγώ συμφωνώ ότι ο Σιώβας δεν πρέπει να είναι στην ομάδα, γιατί έτσι πως φέρονται οι κλικαδόροι για μένα. Και προσβάλλει το συμπαίκτη του που έπαιξε πριν λίγα λεπτά μαζί του. Δηλαδή, το Σβάρνα. Ναι, δηλαδή το παιδί εγώ δεν τον έχω, δεν ξέρω, κοίταξε, δεν τον πρόσεξα και πολύ. Ο Σιώβας με τις δηλώσεις δεν το λες και δημοσταίνει, σαρί τώρα. Θυμόμαστε εκείνο για τον πρόεδρο, αυτό ο πρόεδρος. Εντάξει, δηλαδή καλό είναι να μην μιλάει ο Σιώβας γενικότερα. Ναι, ο Σιώβας ειδικά. Θα μπορούσε να πει ότι πιστεύω ότι η εθνική θα είναι πιο δυνατή, έχουμε και παιδιά που είναι εκτός. Αλλά αυτό που έμπρεξε και τον Σβάρνα, ότι νέος Σβάρνας δεν ξέρει και να μιλάει, δεν ξέρω αν το πρόσεξε. Εντάξει. Δεν ξέρει και να μιλάει. Δηλαδή, θα μπορούσε να μην βάλει την κουβέντα του Σβάρνα που ουσιαστικά τον εξέθεσε. Δηλαδή, το δεν γίνεται να λέει για του συμπαίκτε. Εντάξει, καλό είναι. Αλλά δεν έχουμε τη χημεία που έχουμε με τον Μανώλα.
Τέλος πάντων, το ότι αντιδράει ο Ολυμπιακός σημαίνει ότι κάνει κάτι σωστά ο Βαν Σκύπ, θα πω εγώ. Καλά τώρα. Είναι μιλάει ο δημοκρατικός κύριος Καράπαπας, μιλάει τώρα. Έχει... Είναι η απόδειξη ότι κάτι γίνεται σωστά. Μα δεν το συζητάμε. Όταν αντιδράνε αυτοί έτσι, έτσι, είναι... σε οτιδήποτε γίνεται, σημαίνει ότι... Έτσι, έτσι. Σημαίνει ότι πας σε σωστό δρόμο. Όταν δεν αρέσει σε αυτούς κάτι, βαδίζεις σωστά. Έτσι είναι. Διότι αυτοί είναι... Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τώρα από το ραδιόφωνο. Τι έχουν κάνει και τι... Και ακόμα που προσπαθούν, που προσπάθησαν να λερώσουν το σωματείο του ΠΑΟΚ και τον πρόεδρό του, αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να τους κυνηγήσουμε, φίλε. Αυτό που κάνανε πέρσι στην ομάδα και στον κόσμο και στην ομάδα για να πάρουν αυτοί με το ζόρι, με το έτσι θέλω το πρωτάθλημα, με τον πρόεδρό τους, τον κατασυρωήν αθώο, παντού αθώος, παντού καθαρή αυτή η ομάδα. Εντάξει, τι να πούμε τώρα εμείς. Για δώσε λίγο, και επίσης, δώσε λίγο κλίμα από Ρωσία, μιας και τα παρακολουθείς τα πράγματα. Ναι, είπαμε προχτές που ότι αυτοί, ο κόσμος τους νομίζει ότι έχει περάσει ήδη. Η διοίκηση είναι ντεμή, αλλά οι δημοσιογράφοι τους λένε ότι αυτή η ομάδα απέκλεισε τη Σπαρτάκου. Η Σπαρτάκ εκεί στη Ρωσία θεωρείται μεγαλύτερη ομάδα από την Κρασνοντάρ και βάσει ιστορίας. Βέβαια. Και ότι πρέπει να είστε λίγο συμμαζεμένοι και να μην ξανοίγεστε, έτσι τους λένε δημοσιογράφοι οι δικοί τους. Εμείς πιστεύω, αυτοί πήραν λίγο αέρα προχτές που βάλαν αυτά τα 7 γκολ. Εντάξει, δεν είναι και δηλαδή ήταν που, είχαν που είχαν επαρσή, τώρα με την 7 πήραν και άλλη. Αν και αυτή η ομάδα είναι που ανέβηκε φέτος, είναι νεοφώτιστη εθνική. Δεν έχει ξαναπαίξει αλφα εθνική. Είναι τώρα και βρήκα ένα σάκο του box και βάλαν τα 7 γκολ. Δεν πειράζει, εμείς πρέπει να παίξουμε όπως παίζουμε. Έχουμε δείξει τώρα στους ευρωπαϊκούς αγώνες πώς παίζουμε και πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Εγώ περιμένω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τουλάχιστον ισοπαλία εκεί μέσα. Και επίσης, Στέργιο, ήθελα να σε πω κάτι πριν κλείσω. Είσαι ήρωας, φίλε. Στην επόμενη εκπομπή είσαι ήρωας. Όταν έβγαζε γραμμές αυτός ο κύριος, Χρυσάνθος, εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο. Μην αναφέρεσαι για τον Χρυσάνθο, τι ώρα περνάμε. Άστο. Ναι, επειδή θα κάνεις μετά στην επόμενη εκπομπή. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας λέει αυτά που θέλει. Okay. Όταν στέλνω μηνύματα, τα διαβάζει με άλλο ύφος και δεν μπορώ να πω αυτό που θέλω ακριβώς. Εντάξει, αλλά και εδώ δεν είναι το πρέπον, ας πούμε, να εκφραστείς για μια άλλη εκπομπή για ανθρώπους που δεν είναι παρόντες. Καταλαβαίνεις λίγο. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Άλλο αυτό. Μαζί, στα κατευθείαν μπορείς να εκφράσεις τα παράπονα. Το να επιτίθεται στον ΠΑΟΚ χωρίς να κοιτάει τη δική του αυλή και να κοιτάει την αυλή του ΠΑΟΚ, αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Αυτό εννοώ εγώ. Έλος πάνω. Να είστε καλά. Έγινε, τσάω. Ευχαριστούμε, μπαϊ. Λατρεύουν όλοι Χρυσάδο, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Καρφωμένοι στη βελόνα. Παρασκευή, τι έγινε, δεν άρεσε. Συμβαίνει. Τι έγινε στην εκπομπή Παρασκευή. Καταρχήν δεν ακούγαμε σωστά. Δηλαδή αυτό που μου είπες πριν την εκπομπή, είχα και πολλά μηνύματα ότι δεν. Σήμερα πηγάδι από κάτω ήμουν. Σήμερα καμπάνα. Πάρα να ακούσεις την επανάληψη καμπάνα. Και να δεις. Γιατί φίλε. Τυχαίο, δεν νομίζω. Όχι, δεν είναι θέμα. Τυχαίο. Εντάξει, είναι θέμα, ας πούμε. Εντάξει. Πλάκα, ήχος. Σήμερα φοράς ακουστικά. Κοιτάξτε, είναι βασικός κανόνας της ηχοληψίας και αυτό που λαμβάνει την υπηρεσία τη συγκεκριμένη είναι και στο ραδιόφωνο και παντού είναι να ακούμε καλά τον εαυτό μας. Ναι. Γι' αυτό και οι τραγουδιστές ξεκουφαίνονται. Όλοι είναι με προβλήματα ακοής. Διότι τσιτώνουν τα μόνιτορ και τα ακουστικά τους για να ακούνε καλά τον εαυτό τους. Φτάνουν σε ένα σημείο, στο τέλος, να μην ακούνε κανένα. Μάλιστα, υπάρχει κορυφαία ιστορία με Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι αστικός μύθος. Μας έχουν πει πάντως ότι ξέχωρα από τα ηχεία και τα μόνιτορ που είχε σε ένα μαγαζί και τέτοια, είχε προσλάβει έναν άνθρωπο. Το μόνιτορ είναι αυτό το ηχείο που έχει ο τραγουδιστής μπροστά και ο οργανοπαίκτης για να ακούει τον εαυτό του. Είχε προσλάβει άνθρωπο να έχει ένα μόνιμα μόνιτορ στα χέρια και να τον ακολουθάει τον Μάκη πάνω στη σκηνή και να τον σπρώχνει για να ακούει αν σε όλες αυτό, τις... Ναι. Επειδή είναι ο Μάκης μπορεί να το κάνει. Ναι, εντάξει, το πιστεύουμε. Μάκαρος. Είχαμε πάει πέρυσι στην... εδώ σε ένα χωριό έξω, είχε συναυλία. Σε ποιο... Δόξα Τριλόφου, κάτι τέτοιο. Ναι, τέλος πάντων, στο γήπεδο, κλασικά αυτά και... Ωραία φάση, πλαστικό τραπέζι, ιστορίες μέσα στο γήπεδο, σουβλάκια. Μικροφώνησε σε όλη τη διάρκεια. Δηλαδή δεν το. Δεν πιάζει χωρίς. Χωρίς. Κάτσε το. Αυτό. Χωρίς αυτό, ρε παιδί μου, δεν. Αλλά θα μου πει είναι κλασικό.
Και βγαίνει στο τέλος, ας πούμε, και απολογείται και λέει: παιδιά, λέει, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το ότι μικροφώνησε. Δεν έφτανε το ρεύμα. Δεν έφτανε. Ψάχνεις να βρεις τώρα τι είναι αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα. Λοιπόν, να αρχίσω λίγο με αυτή την εισαγωγή που έρχεται, που πρωτού βγούμε στον αέρα δηλαδή. Αυτό είναι σαν θρίλερ εδώ πέρα που μιλάει αυτός 107 και 4 και 4. αλλάξτε καμιά φωνή δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα βάλουμε το ψηλό. Να σε... Και βάλτε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό δηλαδή σας έχω και μέσα στα αμάξια δηλαδή και τρώμε την ψυχή μου. Τι να πω. Ό,τι ξέρω να φύγω από τον δρόμο. Λέω τι γίνεται τώρα. Μας κάνετε. Λοιπόν, και θέλω να πω με βάση τα προηγούμενα που είπε ο προηγούμενος για τον Τζαλτίδη. Εντάξει, δεν έχουμε την δεν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του. Δεν ανοίγει γραμμές. Εντάξει, ρε παιδιά. Ο Στέργιος, αλλά... αντί να... Ναι, να πω για τον Στέργιο. Ναι. Το Στέργιο θέλω να μιλήσω. Ναι. Σε αυτά που λέει, θέλω να μυθεί. Δηλαδή, λέει ότι μας χαρίστηκαν τα χρέη, να σου πω ένα παράδειγμα, μας χαρίστηκαν τα χρέη επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν ήταν, επί κυβέρνηση Τσίπρα. Με βάση αυτά που λέει ο Χρήστανθος, ασπάζονται και συμμερίζονται πολλοί τις απόψεις του, πολλοί Αριανοί και πολλοί άλλοι. Και εσύ, Στέργιο, πρέπει να κάτσε να το πεις ότι επί κυβέρνηση Μητσοτάκη βγήκαν οι 120 δόσεις και μπορούσε να πληρώσεις το πρωτογενές χρέος στην εφορία. Δηλαδή αυτό δεν είναι χάρισμα. Μόνο του ΠΑΟΚ χαρίζονται δηλαδή. Τόσοι εκατομμύρια πολίτες που χρωστούσαν στην εφορία και χρέωσαν με το πρωτογενή χρέος τους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό δεν είναι χάρισμα στους πολίτες? Ή ο ίδιος ο Χρήστατος δεν είχε κάποια χρέη στην εφορία? Δεν μιλάω για τον Χρήστατο συγκεκριμένα, μιλάω γενικά για τους πολίτες. Δουλειά του Στέργιου και του κάθε Στέργιου δεν είναι τώρα να μπαίνουμε σε διαδικασία αντιπαράθεση σαν να είναι οπαδοί. Οι άνθρωποι είναι δημοσιογράφοι. Θα αλλάξει η άποψη ο Χρήστατος. Είναι δημοσιογράφοι, αλλά ασπάζονται τις απόψεις του Χρήστατος. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις. Τις απόψεις στην οπτική. Θα κάτσω εγώ να αλλάξω την άποψη του Χρήστατος ή τη δική σου ή του Μπάμπη. Δεν θέλω να την αλλάξεις, αλλά πρέπει να το ανταπαντήσεις ότι κάποια πράγματα να μπουν σε κάποιο δρόμο. Δηλαδή, αυτός δηλαδή δεν χρωστούσε. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε το νόμο αυτό για να πληρώσουν το πρωτογενή χρέος. Αυτό δεν είναι δηλαδή. Ο καθένας έχει την δηλαδή οπτική του. Με τις προσαυξήσεις, ναι. Με τις προσαυξήσεις έφτασε 40 εκατομμύρια χρέος του ΠΑΟΚ και πλήρωσε το αρχικό χρέος που ήταν 11 εκατομμύρια. Και όταν, ας πούμε, χρωστάς 5 χιλιάρικα στην εφορία με τις προσαυξήσεις και σου λέει έχεις δυνατότητα να πληρώσεις με τη μία δόση 1000 ευρώ, αυτό δεν είναι κάτι? Τέλος πάντων. Έγινε, ευχαριστούμε. Και πήραμε το πρωτάθλημα με τον Τσίπρα και τέτοια πράγματα. Εντάξει, λίγο okay. Να του βάλεις ένα στόπ δηλαδή σε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Έγινε. Να είσαι καλά. Τσάω. Όπως είχε πει και ένας ακροατής, όλα πάω κάρις. ναι. Εντάξει, okay, ρε παιδί μου. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα, ας πούμε, στην αθλητική ζωή, ξέχωρα από την αντιπαράθεση. Ωραία είναι και αυτή, ρε παιδί μου. Ο καθένας έχει τις τέτοιες, μας κάνατε, μας ράνατε αυτά. Ο καθένας πιστεύει ότι του πολεμάνε την ομάδα του και αυτοί έχουν άδικο και τέτοια, αλλά. Κοίταξε, φίλε. Δεν είναι και μόνο αυτό. Κοίταξε. Δεν είμαι εγώ αρεστός στους φίλους του Άρη ή ο Σταύρος. Είμαστε αρεστοί, δεν είμαστε. Οκ. Okay. Δεν είναι και ο Χρήστανθος στους φίλους του ΠΑΟΚ. Ένα το καρτούμενο. Θα κάτσω εγώ να αλλάξω άποψη στο Χρήστανθο? Όχι. Βέβαια. Θα κάτσω να φάω την ψυχούλα μου και να ορίομαι και να ρουλιάζω? Όχι, φίλε. Έχω φτάσει στα 40, είμαι πιο. Αν ήμουν στα 22. Mm-hmm. Μπορεί να ήμουν πιο επιθετικός και αυτό. Όχι. Πού βγάζει αυτό, πού οδηγεί, πουθενά. Θα αλλάξει άποψη ο Χρήστατος? Πουθενά. Θα αλλάξει δική μου, ας πούμε, για θέματα του Άρη? Όχι. Okay. Αν κάτι δεν σ' αρέσει, μπορείς να γυρίσεις, ας πούμε, την βελόνα, φαντάζομαι, από το να εκνευρίζεσαι, ρε παιδί μου, κάτι σε εκνευρίζει. Προσπαθώ εγώ να μην εκνευρίζομαι τουλάχιστον. Ναι, τέλος πάντων. Καλημέρα, μας το κλείσε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Εμένα αυτό που με ενοχλεί στον κύριο Χρήστανθο. Έλα ρε φίλε, το κάναμε τώρα για τον Χρήστανθο. Για τον τηλέφωνο γι' αυτό. Ανεξαρτήτως ομάδας. Πρώτον είναι ήρων, να του το πείτε. Και δεύτερον... να του το πούμε, το λες εσύ, ας πούμε, αλλά χωρίς να είναι παρόν. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι άκομψο, ας πούμε. Αφού δεν ανήκει... τι να κάνουμε. Εμένα θα σας πω τι με ενοχλεί. Είμαι over 70s και δεν μπορώ να τον ακούω αν κάτι δεν ενδιαφέρει τον Άρη να λέει το γράφω στα αυτά μου. Άμα δεν λέει στα αυτά. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι βαθιά μέσα σας αρέσει.
Για να τον ακούτε όλοι και να έχει τόσο μεγάλο κροματικότητα σημαίνει ότι και κάθε μέρα να αναλύεται το σπίτι της ατάκης. Δεν είναι ευπρεπές να λέει ένας εκφωνητής, αφού αυτά δεν είναι καλά για τον Άρη, το γράφω στα αρχίδια μου. Μπράβο, επιπεδάρα. Μπράβο, τα είπες. Πήρες τώρα, ας πούμε, να υποστηρίξεις θέση. Ζητάμε συγγνώμη από τον, από τον λαό της εκπομπής. Δεν, έχει, ποτέ... δεν έχει εκφραστεί ποτέ ο Χριστός έτσι. Ναι, φυσικά και δεν έχει εκφραστεί έτσι. Εντάξει. Για να λέμε και το δίκιο. Δηλαδή... Όχι, ντροπή για τον ακροατή, ντροπή. Ξεκάθαρα, γιατί μας ακούνε και παιδιά, μας ακούνε και κόσμος που δεν θέλει να μπαίνει σε αυτού του είδους την λογική. Και η εκπομπή δεν έχει αυτού του είδους την λογική. Υπάρχουν άλλες εκπομπές, υπάρχουν και άλλα ραδιόφωνα, τα οποία στηρίζουν την θεματική τους μόνο σε αυτό το επίπεδο μια στήρας αντιπαράθεσης. Εγώ εδώ θεωρώ ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό και σήμερα με την εκπομπή, με τον Στέργιο, συζητήσαμε για ΠΑΟΚ, για ιστορίες, για μια ενημέρωση διαφορετικού τύπου. Τέλος παντάξει, θα στο διάσουμε περισσότερο, οκ. Okay. Αν ακούει το εσουρού και από μαγνητοφωνή, φυσικά δεν είχαμε καμία σχέση με όλο αυτό, να γνωρίζετε. Λέγομαι Γιώργος Σταμπασίδης, λέγομαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Μην είσαι ο τέταρτος στη σειρά. Ναι, ναι, πες δηλαδή, μα και τον Χρυσάδο και εσύ. Μην κλείσουμε έτσι, για... Και επίσης να πω και κάτι... Όχι, εγώ θέλω να πρωτοτυπήσω. Εγώ το συμπαθώ το Χρυσάδο και είμαι και παουτζής. Οπότε εντάξει, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Επίσης μου επιτρέψει ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ προσβλητικό όλο αυτό. Ξέχωρα, ας πούμε, το ότι μιλάτε για κάποιον άλλον άνθρωπο συνεργαζόμενο σε μια άλλη εκπομπή, είναι προσβλητικό και για εμάς τους δύο. Να το γνωρίζετε αυτό. Πάμε παρακάτω. Ελπίζω να μην αναφέρεσαι σε μένα. Όχι, 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 όχι. Συμπαθείς τον υποδιευθυντή μας, συμπαθείς, κατάλαβες τον κύριο. Ναι, ναι, ναι. Για πες. Δημήτρης λέγουμε από Αθήνα τηλεφωνώ. Έλα, Δημήτρη. Mm. Καταρχήν, ό,τι δεν είναι φωτογραφικό, δεν είναι χαριστικό στο θέμα με τις δόσεις, έτσι. Δηλαδή, ότι μπήκε ο Άρης στις 120 δόσεις, δεν είναι χαριστικό. Όπως ότι ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τον νόμο Βαλαβάνη με τις 100 δόσεις, που ήταν για όλη την Ελλάδα, για όλα τα νομικά πρόσωπα και επειδή τη χάνω λογιστής, δεν είναι χαριστικό. Δηλαδή, και εγώ είχα πελάτες που έβαλα σε αυτόν τον νόμο. Δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει κάτι χαριστικό ως προς αυτό το επιχείρημα. Όπως σου λέει και ο Άρης, ότι το άρθρο 44 δεν ήταν κάτι χαριστικό και φωτογραφικό. Εκμεταλλεύτηκα τις διατάξεις. Ναι. Χαριστικό δεν είναι. Ακριβώς. Είναι ο πτωχευτικός νόμος. Mm. Από εκεί και πέρα όμως είναι τίθεται ένα θέμα ηθικής ως προς την αλλαγή π.χ. των αφημί. Το βουλιάζω ένα αφημί και πάω σε ένα άλλο και έχω αλλάξει 35 αφημί και συνεχίζω να έχω ένα ερασιτεχνικό από πίσω σωματείο το οποίο εκπροσωπεί, γίνεται μετά ΠΑΕ και εκπροσωπεί έναν ολόκληρο κόσμο. Εκεί πέρα τίθεται θέμα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν βγάζει πουθενά αυτή η κουβέντα. Το θέμα είναι να πάμε το πράγμα ένα βήμα παραπάνω. Γενικότερα στον αθλητισμό. Μόνο αυτό, να είμαστε και συγκεκριμένοι. Δηλαδή, ναι. Δεν τίθεται θέμα χαριστικό. Όταν υπάρχει όταν διάταξη. Είναι νόμος ο οποίος ναι. Είναι συνολικός. Είναι ακριβώς. Καθολικός για όλους. Λοιπόν, ωραία. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλε, συνάδελφε, λογιστή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε αποφοιτήσει από την ιστορική. Έχω, φίλε, φέρετε εδώ τα λογιστικά. Τι είσαι, Ρον. Ναι, αγόρι μου, εννοείται. Πτυχίο μου έδινε ο γνωστός. Έχω φωτογραφία σπίτι. Την έκοψε η μάνα μου. Τότε που έγινε το θέμα με αυτόν τον καθηγητή, ήθελα να βρω τη φωτογραφία να την ανεβάσω να του δείξω όλου ζωντινά από πού πήρα το πτυχίο μου και η μάνα μου τον είχε κόψει. Και βάλε στην κορνίζα μισή φωτογραφία. Πριν κλείσουμε, μια ερώτηση από τον φίλο μας τον Μπιλ που μας στέλνει τις καλημέρες του από το Δροσερό Γκέντεμπορκ. Ρώτα, λέει το Στέργιο, αυτός ποιο συγκρότημα έφερε. Γιατί ο Σταύρος και φέρει του Στουλ στην Ελλάδα. Ποιος έφερε εσύ. Τα παιδιά της Πάτρας. Τα παιδιά της Πάτρας, λοιπόν. Κλείνουμε και αύριο και μεθαύριο, Στέργιο, στο All About Χρύσανθος. Φτάνει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, για την πρα προσέγγιση. Στέργιο, πώς φάνηκε η πρώτη μας μέρα, όχι η πρώτη μας νύχτα που λέει και το τραγούδι. Όλα καλά. Όλα καλά. Πω, κατάλαβα, γιατί να πεις με ενθουσιασμένος μπάμπο, μικρό παιδί, είχα όνειρο να όλα καλά. 20 χρόνια σε τρώω στη μάπα, εντάξει, ενθουσιασμένος δεν είμαι φίλε. Είμαι χαρούμενος που συνυπήρξαμε για πρώτη φορά. Πάρτο να σου πει και του χρόνου. Η Αναδομό ήταν μαζί μας.
σε αυτή τη δεύτερη ώρα, το διάστημα του lockdown, είχαμε αρκετό χρόνο να ασχοληθούμε με τα του οίκου μας και σίγουρα πολλοί εντοπίσαμε προβλήματα βλάβες σε άλλα σημεία της κατοικίας μας που δεν μας ικανοποιούν. Όπως και πολλές λειτουργικές ατέλειες στον χώρο μας. Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για ανακαίνιση. Η αναδομός στέκεται με σοβαρότητα απέναντι στο θέμα του κορονοϊού και παίρνει αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των πελατών της με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία σας. Τακτικά τεστ στο προσωπικό της εταιρείας, σταθμή αντισηψίας χεριών στο χώρο εργασίας, στήριξη αποστάσεων. Όλο το προσωπικό λαμβάνει ατομικά μέτρα προστασίας τόσο στα γραφεία όσο και στα εργοτάξια. Καθημερινή θερμομέτρηση όλου του προσωπικού. Απολύμανση οικία σας μετά είναι ανακαίνιση. Ισχύει για ανακαινήσεις άνω των 5.000 ευρώ. Λοιπόν, παραδίδουμε σκητάλη στην Τρόικα. Ρίτσα, θα δείτε τι Κώστας Κούσης. Ναι. Θα έχουμε και επικοινωνία με τον Σταύρο Κόλκα από το αεροδρόμιο. Θα μας σχολιάσει και την αποστολή που θα βγει σε λίγα λεπτάκια. Λεπτομέρειες για το ταξίδι. Μείνετε στο Λίπερο 107,4 μαζί με τον Πάπη. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10.